φίλες και φίλοι του Λίμπερ 107,4, καλημέρα σας. Σάββατο 30 Μαρτίου. Καλημέρα, Τάσο Κοτσάνη. Καλημέρα, Μάνο Γνωστόπουλε. Καλημέρα και στον Νεκταρίο τον Ποτσάκη εδώ πέρα που είναι σήμερα μαζί μας. Λόγω του ότι έχουμε ένα πολύ μεγάλο event και φυσικά ο επαγγελματίας, ο καλύτερος φωτογράφος της Θεσσαλονίκης. Και όχι μόνο, ανήκει στην ομάδα του Safety Car και στο safetycar.gr. Έχουμε ένα πολύ μεγάλο event σήμερα και το καλό είναι ότι θα το ακούσουμε για πρώτη φορά σήμερα από μια γυναικεία φωνή, Τάσο Κοτσάνη. Εννοείται. Έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής την κυρία Δώρα Αντωνίου, υπεύθυνη marketing και επικοινωνίας της BMW Velmar στην Θεσσαλονίκη. Καλημέρα, κυρία Αντωνίου. Καλημέρα σε όλη την ομάδα του Safety Car. Τι κάνετε καταρχήν? Και όχι μόνο στους ακροατές σας. Έτσι, στο Λίμπερο εδώ πέρα, 107,4. Τι κάνετε, έτσι, πώς είστε? Είμαστε σε πυρετόδεις προετοιμασίες για να μπορέσουμε να σας υποδεχτούμε σε μια εκδήλωση που νομίζουμε ότι θα ικανοποιήσει και τα πιο δύσκολα γούστα. Η αλήθεια είναι ότι το είχαμε δει αυτό στην Αθήνα πριν 15 μέρες, το ζηλέψαμε. Ποιος παραπονεμόμαστε, να παραπονεμόμαστε, γιατί λέμε Θεσσαλονίκη δεν θα γίνει, αλλά η BMW Velmar το κανόνισε. Βεβαίως, κύριε Κοτσάνη, πώς αλλιώς θα μπορέσουμε να σας υποδεχτούμε? Είστε και απαιτητικός, πρέπει να τα οδηγήσετε. Ναι, γιατί είναι και, έχουν γίνει και ειδικές ράμπες να οδηγήσουμε στις τρεις ρόδες, στις δύο ρόδες, τα καταπληκτικά μοντέλα X της BMW. Εσείς που αγαπάτε και τόσο το αυτοκίνητο, ξέρετε ότι οι δυνατότητες τους δεν είναι απεριόριστες. Προσπαθούμε λοιπόν να το δείξουμε αυτό στους χρήστες των αυτοκινήτων, ότι η BMW όταν μιλάει για SUV ή για την οικογένεια X, δεν μιλάει για απλά συμβατικά αυτοκίνητα. Ο τρόπος για να γίνει αυτό είναι σίγουρα να υποστούν κάποιες δοκιμασίες, αφού προηγηθεί φυσικά ένα workshop από ειδικούς εκπαιδευτές της BMW, δεν ανεβάζουμε τον κόσμο έτσι, για να μπορέσετε να δείτε τις τεχνολογικές πια δυνατότητες των αυτοκινήτων. Έχουμε και parkour, το λέω για σας που είστε λίγο πιο ανήσυχοι στο τιμόνι. Και έτσι, βεβαίως θα γνωριστούμε, είναι και οι άνθρωποι της BMW εδώ, για να μπορέσουμε να μιλήσουμε για αυτό που αγαπάμε πάρα πολύ, για το αυτοκίνητο, να ζήσουμε όλοι μαζί μια εμπειρία, την οποία θα τη θυμόμαστε και πιστεύουμε ότι μέσα από αυτό η αγάπη μας για το αυτοκίνητο και για μια τέτοια εμπειρία θα μας ενώσει και γενικότερα. Να πούμε λίγο τις ώρες που μπορούμε να ερχόμαστε ή που θα ξεκινήσει βεβαίως, το event και μέχρι βεβαίως τι ώρα θα είναι. Από τις 11 η ώρα το πρωί στο Πόρτο Παλάς μέχρι και τις 7 το απόγευμα. Υπάρχει η εξής διαδικασία. Όσοι επιθυμούν να έρθουν θα πρέπει να έρθουν μαζί με το δίπλωμά τους, το οποίο θα πρέπει να είναι τουλάχιστον πενταετίας, γιατί καταλαβαίνετε για λόγους ασφάλειας υπάρχει αυτός ο περιορισμός. Κάθε ώρα, δηλαδή 11 με 12, 12 με 1, 1 με 2, περνάτε πρώτα από την εκπαίδευση, από τους εκπαιδευτές της BMW, και μετά προχωράτε στην οδήγηση των αυτοκινήτων, στις τρεις δοκιμασίες και στο parkour. Η όλη διαδικασία διαρκεί περίπου 1-1,5 ώρα, οπότε όποιος έρθει να ξέρει ότι θα περνάει στο επόμενο σλότ, δηλαδή αν έρθετε 11 ή 11,5 θα περάσετε στο σλότ των 12. Και θέλουμε λίγο την υπομονή σας, γιατί όλο αυτό καταλαβαίνετε ότι έχει μια απαιτητική διαχείριση, οπότε προσπαθούμε πάντα για το καλύτερο. Δεν νομίζω ότι τυχαίνει συχνά στον οποιοδήποτε οδηγό να οδηγήσει αυτοκίνητο στις δύο ρόδες και στις τρεις, έτσι. Θα πρέπει να πάρει και κάποια μαθήματα. Η αλήθεια είναι ότι αυτό είναι το πιο εντυπωσιακό μέρος της εκδήλωσης και πάρα πολλοί είναι αυτοί που δεν το πιστεύουν και είναι μια πρόκληση και για μας να σας δείξουμε και ότι μπορεί να γίνει και τον τρόπο. Βέβαια δεν πρέπει να το προσπαθήσετε στον δρόμο. Υπάρχουν κάποιες προδιαγραφές, έτσι. Σε ασφαλές περιβάλλον πρέπει έτσι, δεν μπορεί να γίνει κάποια πράγματα. Με κάποιες προϋποθέσεις όλα αυτά. Πάντα η ασφάλεια, safety car, έτσι. Έτσι ακριβώς. Αυτός είναι και ο τίτλος εκπομπής άλλωστε. Και πού γίνεται όλο το event? Πόρτο Παλάς. Στα σφαγεία, στη δυτική πλευρά της πόλης. Σας περιμένουμε. Εμείς θα είμαστε εκεί και νωρίτερα. Κερνάμε καφέ, αν μη τι άλλο. Ωραία. Οπότε και εμείς 11 η ώρα με το καλό τελειώντας την εκπομπή. 11 και 4 πιστεύω ότι θα είμαστε εκεί πέρα. Σας περιμένω. Έτσι, να πιούμε το καφεδάκι μας πρώτα. Βεβαίως, βεβαίως. Σας περιμένω. Κυρία Αντωνίου, σε ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ και όλη την ομάδα και τους ακροατές που έχουν δηλώσει ενδιαφέρον και έχουν δηλώσει ήδη συμμετοχή για αυτή την εκδήλωση. Ευχαριστούμε πολύ. Τα λέμε από κοντά. Καλή συνέχεια. Καλή. Σας περιμένω. Γεια σας.
Τα ακούσατε. Δεν έχει κάτι παραπάνω. Χ1, Χ2, Χ3, Χ4, Χ5. Όλα μαζεμένα. Οικογένεια X, Πόρτο Παλάς. Παίρνετε το δίπλωμά σας, όχι κάτω των 5 ετών. Όσοι είστε λίγο... είναι πιο νεότεροι. 5 ετών και πάνω. Το δίπλωμα. Παίρνετε και έρχεσαι στο Πόρτο Παλάς. Και πάμε έτσι να... να τα οδηγήσουμε και να δείτε τι γίνεται. Λοιπόν, να πούμε λίγο τις πρώτες καλημέρες που έχουν έρθει. Να πούμε καλημέρα στον Άκη, στον Θεοφάνη, στην Αναστασία από Βόλο, στον Γιώργο τον Φατούρο, στον Γιώργο τον Δαμιανίδη, τον φίλο και συνάδελφο, στον Κρίς, στον Βασίλη τον Βαλοκώστα κάτω από Αθήνα, στον Τζόρτζ από Καστοριά, στον Βάιο, στον Βαλάντη που μας φρόντισε πρωί-πρωί. Τον Βασίλη από το Λαγκαδά, στον Γιώργο από Κιλκής, στον Δημήτρη τον Λιούγα, το παραδοσιακό εκεί στο Πόζαρ. Στον Μπίλη, στη Σούλα από Ιερισσό, στην Άντζελα, στη Στέλλα από Κιλκής, στον Αποστόλη από Λαγκαδά, στην Ειρήνη, στο Μάριο και στο Θανάση από Καλαμαριά. Καλό είναι αυτό που γνωρίζουμε και στον Παντελή, έτσι που ήρθε τώρα και το μήνυμά του. Καλό είναι που γνωρίζουμε και πού είστε και γιατί πολλά τα ονόματα τάσουν να... έτσι λίγο με τις περιοχές να τα ξεχωρίζουμε. Ωραία ξεκινάει. Ωραία ξεκινάει. Φυσικά, άμα ακούς γυναικεία φωνή πρωί-πρωί, ωραία θα ξεκινήσει η εκπομπή. Άμα είναι ακούς τη δικιά σου τη φωνή... λέω λόγω γυναίκας. Εντάξει. Έτσι, στην προηγούμενη εκπομπή ήσουνα, δεν θυμάμαι. Α, δεν ήσουνα. Ναι. Δεν πειράζει. Έχουμε τον Παλαντέρ εδώ, τον Γιάννη Αντωνόπουλο. Λοιπόν, 11 και 4 και 20 θα είμαστε εκεί. Σας περιμένουμε όλους, είτε οδηγήσετε είτε δεν οδηγήσετε. Αξίζει τον κόπο να έρθετε από κοντά και να δείτε τι γίνεται έτσι με όλο αυτό το event της BMW. Το ζητήσαμε επίμονα εδώ ή της Θεσσαλονίκης, έτσι να δικαιωθούμε που το ζητήσαμε. Οπότε θα έρθετε από εκεί, θα τα λέμε, θα γνωριστούμε με πολλούς από εσάς, γιατί κάποιους σας έχουμε γνωρίσει αλλά πολλούς δεν τα έχουμε πει. Θα έρθετε εκεί. Αν θέλετε να ρωτήσετε οτιδήποτε για αυτοκίνητα, έτσι, πιάνετε τον Τάσο τον Κοτσάνη εκεί πέρα και τον αρχίζετε για ερωτήσεις. Το μόνο γνωστό που με αφήνει το οδηγεί στα του BMW, γιατί πρέπει να... έχει, ρε παιδί μου, θέλω. Και, για γενικού περιεχομένου ρωτήσεις, ας πούμε, και έτσι μπορώ να σε βοηθήσω. Να ξέρετε. Εντάξει, όλα μαζεμένα, η οικογένεια X δεν τη βρίσκεις εύκολα. Και μάλιστα να την έχεις στα χέρια σου και να μπορείς να οδηγήσεις και να κάνεις δύο πράγματα παραπάνω που δεν τα κάνεις στο δρόμο. Ναι, δεν μπορείς να τα κάνεις όλα αυτά. Πραγματικά ήταν οι άνθρωποι της BMW κρεμασμένοι από γερανούς για να μπορέσουν να στήσουν όλο αυτό εδώ. Δεν έχετε καταλάβει ακόμα. Σας προσπαθούμε να σας δώσουμε εικόνα, αλλά αν δεν το δείτε από κοντά. Λοιπόν, εκεί θα είμαστε και θα σας περιμένουμε, θα το ξαναπούμε και θα το ξαναπούμε, έτσι για να το εμπεδώσετε. Κατά τα άλλα, από νέα, πάρα πολλά, για ακόμα ένα Σάββατο. Πού να πάμε και πού να ξεκινήσουμε, Τάσο? Από το τι θα γίνει με την Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτό, που έβαλε φρένο σε εταιρείες. Έβαλε φρένο. Μέχρι εκεί θα είναι οι εκπομπές ρήπων. Κανονίστε την πορεία σας. Αν θέλετε. Αν δεν θέλετε, αν δεν θέλετε, δεν θα κυκλοφορούν. Στην Ευρώπη. Από το τι γίνεται, οι διαφορές ανάμεσα σε άλλες χώρες με την χώρα μας, όταν πιάνουν έμπορο να γυρίζει χιλιόμετρα στα αυτοκίνητα. Ένα μικρό αφιερωματάκι στο Volkswagen Golf που γιόρτασε μάλλον τα 45 χρόνια παραγωγής. Ποιες πόλεις έχουν αρχίσει σιγά σιγά και βάζουν stop στα diesel. Άμεση συνάρτηση έρχονται όλα, έτσι το βλέπεις. Το είναι μετά τα... πάμε καρφί για ηλεκτροκίνηση. Αυτό είναι τα κάτι που το ξέρουμε, το βλέπουμε. Απλώς έχει την Ευρωπαϊκή Ένωση να την επιβεβαιώσει με τον πιο δύσκολο τρόπο. Το πιο αυστηρό τρόπο θα λέγαμε. Για μένα το πιο δύσκολο, γιατί τους βάζει δύσκολα. Αλλά καλό είναι για μας. Όταν βάζεις δύσκολα σε μια εταιρεία, ο ανταγωνισμός είναι αυτός που θα την κάνει καλύτερη. Και φυσικά θα έρχεται, τα ωφέλη θα είναι στους οδηγούς. Να πούμε λίγο τρόπους επικοινωνίας, επειδή μας ρωτάτε. FM κενό, το μήνυμά σας, αποστολή του μηνύματος στο 54526, μηνυματικά εδώ. Μέσα από το Facebook, στην ομάδα Safety Car, που αν δεν είστε μέλη, να γίνετε μέλη και να κάνετε και άλλους μέλη, οι οποίοι θέλουν να μάθουν και ενδιαφέρονται και τους αρέσει το αυτοκίνητο, έτσι. Safety Car, έχουμε ήδη ανεβάσει
μία φωτό εκεί. Από κάτω μπορείτε έτσι να σχολιάζετε. Όπως λέει εδώ ο Βάιος, καλημέρα στα αδέλφια. Ήδη είμαστε συντονισμένοι, καλή εκπομπή. Καλημέρα παιδιά, συντονιστήκαμε όλοι. Συντονίστηκε η φίλη μας η Αναστασία από τον Βόλο που λέει καλημέρα στην ομαδάρα. Καλημέρα στα τσακάλια της Ερήμου, λέει ο Παντελής. Τσακάλια της Ερήμου. Ναι ρε φίλε, γνωστά. Από το κούρεμά σου το σημερινό φταίει, να ξέρεις. Έτσι σε είδανε σήμερα. Λες, που... Ναι, γιατί είσαι λίγο έτσι, δεν φέρνει νεκτάρι σαν Αμερικάνος πεζοναύτης. Βέβαια, αυτό είναι λίγο πιο light πεζοναύτη όμως, έτσι. Α, είναι και πιο light. Όχι του βαρβάτου πεζοναύτη που λες, ας πούμε, και έτσι που βλέπει ταινίες. Greg Marine, ναι. Λοιπόν, καλημέρα και στην παρέα από τον Αποστόλη. Αμερικανάκι. Και πάμε για... πάμε για αυτό που ξεκινήσαμε εδώ με τα ευρωπαϊκά όρια. Γιατί να βλέπετε τι θα διηγείτε. Εδώ είμαστε. 19 είμαστε. 25 λέει. Εντάξει, 30 τι είναι. 11 χρονάκια είναι. Τι είναι 11 χρονάκια. Ούτε θα κατα... Εδώ 15 μαζί και εκπομπών και πότε περάσαμε νεράκι. Τα 11. Λοιπόν, πάμε λίγο για την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς το Ευρωκοινοβούλιο ενέκρινε την πρόταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για μείωση των εκπομπών ρήπων κατά 15% στο 2025 και κατά 37,5% έως το 2030. 1,25 με 30 μέσα σε 5 χρόνια θα γίνεται, δεν έχει γίνει ποτέ στην παγκόσμια αυτοκινητομηχανία. Έτσι λοιπόν η απόφαση αυτή του Ευρωκοινοβουλίου υποχρεώνει τους κατασκευαστές να αναθεωρήσουν πολλά λοιπόν από τα πλάνα τους. Πλέον όλοι τους δίνεται σε εισαγωγικά η εντολή πάντε να κατασκευάσετε αμυγός ηλεκτρικά οχήματα και plug-in hybrid. Οι παραδοσιακοί κινητήρες εσωτερικής καύσης σιγά σιγά θα μας χαιρετάνε, καθώς έρχεται ο ηλεκτροκινητήρας, ο οποίος πλέον σιγά σιγά θα μπει και αυτός στη ζωή μας. Να θυμίσουμε το ότι το μέσο όρο εκπομπών ρήπων αυτή τη στιγμή είναι στα 130 γραμμάρια ανά χιλιόμετρο και από το 2021 θα πέσει στα 95. Φανταστείτε λοιπόν όταν έχουμε το 2025 που θα φτάσει και πώς βάζουν σκληρές προδιαγραφές. Για εμάς το κάνουνε. Επειδή εμείς πληρώνουμε από τα 89 και πάνω, λέει ναι, να το φτάσουμε κοντά εκεί. Στους Έλληνες. Ναι, να μην πληρώνουν πολλά τέλη κυκλοφορίας. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Έχει πέσει όλη η Ευρώπη πάνω μας, να ξέρετε. Ναι. Είναι σκημένη πάνω από το πρόβλημα της Ελλάδος. Εδώ και τόσα χρόνια. Τέλος πάντων. Ναι, ρε φίλε, άμα δεν είναι σε εμάς. Πού θα είναι. Τους εργάτες. Μα όλοι ας τους εργάτες της. Λοιπόν. Έτσι τα πράγματα αλλάζουν με το. Για μένα με το δύσκολο τρόπο. Και άντε, οι ευρωπαϊκές εταιρείες, είναι αναγκασμένες, έχουν τρογοστάσια τους εδώ. Έχουμε τους Ιάπωνες, έχουμε τους Κορεάτες, έχουμε τους Αμερικάνους. Εκεί τι γίνεται. Τίποτα ηλεκτροκίνηση και τελειώσαμε. Έτσι. Ήδη η Honda είπε μέχρι το 25 μόνο ηλεκτρικά. Και να είναι μόνο η Honda. Volkswagen είπε μόνο ηλεκτρικά. Όλοι είπανε μόνο ηλεκτρικά. Περιμένουμε και εμείς τα ηλεκτρικά. Εντάξει. Και να σου πω και κάτι τώρα. Καθίσαμε, γράψαμε ένα άρθρο για τα κριτήρια. Έτσι. Αναφέραμε τις σχολές, αναφέραμε τα κριτήρια πώς ήταν, πώς έγινε. Πώς έγινε και το τι θα. Δηλαδή θα λες, ας πούμε, πέρα από το πιο όμορφο, ποιο είναι πιο όμορφο ηλεκτρικό, τι θα λες. Εμένα μου βγάζει 400 χιλιόμετρα, εσένα πόσο σου βγάζει. Εννοείται. Είναι και αυτό μια ιδέα, μια άποψη. Ένα κριτήριο. Λες, τι νομίζεις. Πόσο χιλιόμετρα σου βγάζει. Που το έχεις στα χέρια σου. Όχι που λέει η εταιρεία. Έτσι. Και εσύ περιμένεις από τον Έλληνα, έτσι, που έπαιρνε αυτοκίνητο. Και το δικό του ήταν πάντα το καλύτερο και δεν έβγαζε πρόβλημα και δεν το ένα και ήταν το πιο οικονομικό και το πιο γρήγορο και το ένα και το άλλο. Έτσι, να σου πει ότι ακριβώς πόσα χιλιόμετρα έβγαλε. Γελάω από τώρα, να ξέρεις. Τα λες, πόσα χιλιόμετρα έβγαλε. Τι προβλήματα βγάζει. Θα μπουν και οι κόφτες. Εντάξει. Στα αυτοκίνητα. Θα μπει το σύστημα περιορισμού μέσα στην πόλη. Έξω. Για να γίνουν τα πράγματα πιο... Εννοείται. Ασφάλεια.
Άμα θες πες κάτι. Κάτι θα λες, γιατί αν να πάρεις ένα αυτοκίνητο κάποιων χιλιάδων ευρώ. Ναι. Και ο άλλος σε περιορίζει. Λες κάτσε. Έτσι το πήρα. Έτσι θα σκέφτεται. Δεν μπορεί να μου έχει περιορισμένη ταχύτητα μέχρι τα 180 ή μέχρι τα 200. Εγώ θέλω παραπάνω, αφού το δίνει. Πήγα και έδωσα ένα σκασμό λεφτά. Γιατί με περιορίζεις. Θα λέει ο οδηγός που θα το έκανε. Αυτό το έκανε η Mercedes και η BMW στα 250 χιλιόμετρα 30 χρόνια τώρα. Τα 250, όχι στα 180. Που σκέφτονται οι κάποιοι. Και οι άλλαξαν όμως. Εντάξει. Θα παραδώσω 60.000 ευρώ για ένα αυτοκίνητο για να μου δώσει 180. Θα λέει ο οδηγός. Ο υποψήφιος αγοραστής ενός μοντέλου. Κάτι θα δούμε μετά, να ξέρεις. Δεν με πειράζει. Ούτε και εμένα. Μεγάλωσα. Ηρέμησα. Δεν έχω πρόβλημα. Δεν θέλω να τρέξω. Μέχρι 120 θα πηγαίνω. Εννοείται. Αρκεί να μην ακούω θόρυβο. Ηλεκτρικός θα είμαι. Αυτό πάλι. Πώς θα το πω. Είναι μπροστά. Δεν είναι. Δηλαδή, για φαντάσου τώρα έτσι. Εντάξει, περάσαμε. Είμαστε σε ηλικία, ας πούμε, που περάσαμε καλά χρόνια συζητήσεων σε καφετέρειες για τα αυτοκίνητα. Ώρες. Τα θυμάσαι, Τάσο. Και πες ότι λέγαμε τότε το δικό μου πάει, ας πούμε, 200. Το δικό μου 180. Το δικό μου έβαλα εκεί. Εκείνο το πράγμα. Και ναι, έβαλα εκείνο και έκανε. Ναι. Τα tuning, όλα αυτά που συζητούσαμε. Έβαλα τη ζάντα και μου κόψε. Και με έκαψε κιόλας. Δηλαδή τώρα θέλεις να το έβαλα τη ζάντα, ας πούμε. Όχι. Και... δεν θα βάλει ζάντα, θα είναι έτοιμο. Θα λες, ας πούμε, το φόρτισα σπίτι 300 χιλιόμετρα. Πήγα το φόρτισα, φίλε, στον κουμπάρο μου που είναι πιο κοντά σε σταθμό της ΔΕΗ και με έβγαλε 350. Εννοείται. Σαν το ίντερνετ ένα πράγμα. Θα ακούμε τέτοια. Είσαι, λέει, κοντά στην κέρια, λέει, ένα περισσότερο σήμα. Τι θα γίνει, δεν ξέρω. Να, έτσι, αυτό θα συζητάμε με τα ηλεκτρικά, θα λέμε αυτό. Πόσα χιλιόμετρα, εμένα μου βγάζει τόσο. Σένα, πόσο βγάζει τόσο. Εντάξει. Τέλειωσε η συζήτηση εκεί. 0% πόσο έχει. Τι 0%. 0%. Παρόμοια θα είναι όλα. Άμα είναι να μην πάρει κανένα εργαλείο με 70-80 χιλιάρικα, όλα τα άλλα που θα είναι στα 20, περίπου το ίδιο θα είναι. Τι θα είναι. Ό,τι τι. Το mini τώρα, το plug-in που είδαμε, 44 χιλιάρικα. 225 άλογα. Έτσι. Σε κολλάει πίσω. Έτσι είναι. Όταν τα ηλεκτρικά είναι, είπαμε. Η ροπή στο Θεό, αλλά το θέμα είναι ότι 44 χιλιάρικα. Και εκδόσεις. Όταν θα φτάσουν. Ποιες εκδόσεις. Κάτσε. Ελεκτρικό όταν... στο κίνδυνο. Δηλαδή εκδόσεις. Δεν είχε εκείνο το πράγμα. Και που τι είναι... θα συγκρίνουμε τις εκδόσεις μας. Το 115, ο. Ναι. Διάφορο κινητήρα. Το ένα, τέλος. Και τι θα. Δηλαδή θα πηγαίνουμε να πιούμε καφέ και θα συγκρίνουμε τα χιλιόμετρα και τις εκδόσεις μας. Ναι. Εγώ πήρα το τάδε ηλεκτρικό. Αποστήρωση. Αποστήρωση. Τι έχω να δούμε από τεχνολογία. Μέσα. Ο Νεκτάριος μας κοιτάζει. Νεκτάρι, έτσι είναι. Όταν είσαι ρομαντικός με το αυτοκίνητο και βλέπεις αυτά τα πράγματα να γίνονται, δηλαδή λες, εντάξει, θα κάνω. Το άλλο γιατί το σκοτώσαν τελικά. Δεν το πιάσαν από τότε να ξεκινάνε τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Θα είχαμε φτάσει σε ένα σημείο τώρα, κάτσε μια χαρά. Περίμενε τώρα, εσύ το άλλο γιατί το σκοτώσαν. Ναι. Εντάξει. Έπρεπε τότε. Εκείνο το Y1, εκείνο το θαύμα της General Motors. Όπου ξέρεις τι. Ξέρεις τι αυτοκίνητα θα είχαν βγει τόσα χρόνια πριν. Πω. Τώρα που μπήκανε πετρελαϊκές εταιρείες. Τώρα ήδη θα ήταν τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα με 15.000 θα έπαιρνες. Μπήκανε οι πετρελαϊκές εταιρείες πλέον στο θέμα της ενέργειας, του ηλεκτρισμού. Ναι. Έχουν επενδύσει σε άλλα πράγματα. Οπότε πλέον είναι πιο ανοιχτά για να μπορέσουν να επιτρέψουν και να βγει και το ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Στην Αμερική. Ναι. Πουθενά άλλο δεν γίνεται. Εν τω μεταξύ, ένας φίλος ακροατής έδωσε ένα παράδειγμα της προάλλης, το διάβαζα και μου λέει, κοίταξε, μου λέει, βγάζει, ας πούμε, ο Ιάπωνας, τώρα γίνεται όλο αυτό με το ηλεκτρικό, ας πούμε, για να και καλά και το περιβάλλον και όλα αυτά, έτσι. Λέει, μαζί σου. Βγάζει, λέει, ο Ιάπωνας ένα αυτοκίνητο ηλεκτρικό.
Επειδή όμως δεν θα το κατασκευάσει στην Ιαπωνία λόγω ακριβών εργατικών, θα το κατασκευάσει σε... στην Κίνα. Ναι. Λέμε. Ό,τι αυτά είναι να μαζέψει την Ιαπωνία, τα στείλει εκεί. Εκείνο το καράβι, λέει. Mm. Πόσο, τι θα κάψει να πάει μέχρι εκεί πέρα. Εκείνο τα αεροπλάνα, τι κυροζήτη. Εντάξει, τι, δηλαδή, εκείνο το ένα, τι το άλλο. Εκείνο το καράβι, τι θα κάψει. Με την ίδια λογική, πώς θα έρθουν τα αυτοκίνητα στις χώρες που είναι και διανέμονται. Θυμήθηκα αυτό που λέγαμε για την τιμή της βενζίνης που. Που όποτε είναι να φθηνίνει, φθηνίνει αργά-αργά. Εννοείται. Όταν ακριβήνει, ακριβήνει την επόμενη μέρα. Δηλαδή, μην πάρει το βαρέλι κάνα δύο δολάρια επάνω. Την άλλη μέρα το βλέπεις το αποτέλεσμα. Άμα κατέβει 20 δολάρια κάτω όμως, θα το δεις σε δύο μήνες. Να φθηνένει η βενζίνη. Είναι. Γιατί περιμένουνε. Κατέβει και 20 δολάρια. Ναι. Θα αυξηθεί. Παραμένει 20 δολάρια. Αν το κατεβάσουμε λίγο. Αν το κατεβάσουμε λίγο. Σιγά-σιγά. Δεν βιαζόμαστε. Όχι, δεν ήρθε το καράβι. Με τα νέα καύσιμα, με τις νέες τιμές. Ενέχει να ξεκωθεί, να πληρωθεί, να φύγει, να έρθει εδώ. Έτσι ακριβώς. Έχει μια άλλη διαδικασία, μάλλον. Δεν είναι έτσι απλά τα πράγματα. Λοιπόν, αυτά είναι τα σχέδια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έτσι, έχετε τα στο νου σας, εσείς που θα πάρετε αυτοκίνητα. Σιγά-σιγά. Καλό είναι δηλαδή από τη στιγμή που 2025 και 2030 είναι οι ημερομηνίες σταθμός. Και σκέψεις, παίρνεις τώρα ένα αυτοκίνητο. 2020 παίρνεις ένα καινούργιο αυτοκίνητο. Το με ιστορικής καύσης. Το 2020, okay. Ναι. Λοιπόν, και έρχεται το 2030 και θέλεις να πάρεις ένα καινούργιο. Ναι. Αυτό που θα έχεις, που θα το πουλήσεις. Αυτό ακριβώς. Συλλεκτικό. Το βγάλουμε πινακίδες. Ναι, θα το αφήσει ηλεκτρικό κάπου να το έχει. Μπορεί να μας αφήνει το Σαββατοκύριακο να βγαίνουμε με αυτά. Τα υπάρχουν μέτρα, θα μπουν μέτρα. Πώς δεν το συζητάμε. Οπότε καλό είναι, έτσι. Βγάλτε ό,τι έχετε και δεν έχετε. Εσείς που είναι να πάρετε ένα αυτοκίνητο τώρα, ας πούμε, και θέλετε να το κρατήσετε για μια δεκαετία. Τώρα ξεθάψτε από τα σεντούκια, από τα παπλώματα, ξυλάρια που τα έχετε κρυμμένα, μαζέψτε και πάτε πάρετε ένα αυτοκίνητο τώρα, τουλάχιστον μια δεκαετία. Και μετά τη δεκαετία να πεις, τώρα θα πάρω ένα ηλεκτρικό. Μετά τη δεκαετία τι κάνει. Και το κάνουμε έτσι λίγο με αστείο τρόπο, αλλά σκεφτείτε λίγο το ότι θα έρθει ούτως άλλη Ευρωπαϊκή Ένωση και οι πιο βόρειες χώρες έχουν μπει σε τη δικασία εδώ και χρόνια και είναι οι καλύτερες προετοιμασμένες από τις χώρες στο Νότο. Οι χώρες στο Νότο θα αναγκαστούν να το κάνουν πολύ πιο γρήγορα κάποια πράγματα. Και ό,τι γρήγορο σημαίνει θα έχει και πολλά μπερδέματα. Φανταστείτε λοιπόν ξαφνικά να σου βγει τότε κυβέρνηση, γιατί θα έχει βάλει το μαχαίρι στο λαιμό η Ευρωπαϊκή Ένωση και λέει: τι κάνεις, διώξε το. Το στόλο σου. Δεν το βλέπω τώρα εύκολα. Ναι. Με το μαχαίρι στο λαιμό θα γίνει. Να ξέρεις. Και τι θα αναγκαστείς. Σου δίνω ραντεβού το 2030. Η πωλήση ηλεκτρικών αυτοκινήτων στην Ελλάδα πάνω από 10% δεν θα ανάξεις. Άντε 12. Μέχρι εκεί. Και 10 και 12 είναι, ναι, πολύ είναι για τη χώρα μας. Αν δεν πέσουν και οι τιμές και να έρθουν σε μια αναλογία. Εντάξει, που θα μπορεί ο ένας να το πάρει. Έτσι. Οι τιμές θα πέσουν, δεν υπάρχει περίπτωση. Είπαμε. Εγώ σου λέω από το 2020 και μετά 2021 οι τιμές αρχίζουν να πέφτουν. Ναι, όσο πιο. Γιατί όλες οι εταιρείες ήδη βγάζουν. Και σε δύο χρόνια θα τα δούμε μπροστά μας. Και δεν είναι το θέμα αυτό. Και οι ίδιες εισαγωγικές εταιρείες θα αρχίζουν να φωνάζουν περισσότερο στη χώρα μας. Γιατί δεν πάει άλλο. Πρέπει να αρχίζουν να πουλάνε. Δεν γίνεται. Λοιπόν, πάμε για το πρώτο διάλειμμα της εκπομπής Safety Car και επανερχόμαστε. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε εκπομπή Safety Car με Τάσο Κοτσάνη, Μάνο Γνωστόπουλο πίσω από το μικρόφωνο του Λίμπερ 107,4. Με Σωτήρη Δασκαλάκη πίσω από την κονσόλα και όλα τα μαγικά που συνεπάγονται. Με τον εκθέαρο Μποτσάκη σήμερα εδώ πέρα να μας βλέπει από κοντά ο φωτογράφος του safetycar.gr. Νομίζω ότι ο κόσμος πρέπει και μπαίνει στο www.safetycar.gr να βλέπει τα νέα του αυτοκινήτου. Να δώσουμε έτσι μερικές καλημέρες και μια καλημέρα εδώ στον φίλο τον Σταύρο από το Περιστέρια, ο οποίος έχει έρθει για την εκδήλωση, θα τον γνωρίσει και από κοντά, έτσι. Δεν μπορούσε να τη χάσει. Λέει, κοίταξε, λέει, θα το δείτε, λέει, σαν ευκαιρία επένδυσης αυτά τα ηλεκτρικά.
Λέει, θα πάρεις ένα, λέει, τώρα 4 λίτρα, 5 λίτρα. Ναι. Με το χειρότερο γιούρο. Ναι, ρε παιδί μου. Ναι. Με επιδόση στο Θεό. Και φυσικά χωρίς σύγχρονος οικολογικής συνείδησης. Θα το πάρεις τζάμπα επειδή είσαι τώρα στην Ελλάδα, έτσι. Το αποθηκεύεις επιμελώς και το 2030 το παιδί σου είναι καμιά 40 χρονών, πουλάει το βάρος του σε χρυσάφι. Old school monster. Μόνο σε εκθέσεις να το πηγαίνει, λέει, και το βάζει μπροστά να σ' ακούνε, λέει, το V8, V6, φτάνει. Εντάξει. Κάτι για 9-11 γράφει εδώ. 9-11. 9-11 εδώ. Εδώ 9.000 δεν έχουμε πάει να πάρουμε ένα τέτοιο. Που λέει ο λόγος. Αλλά... Έτσι να τα λες, που λέει ο λόγος. Λοιπόν, καλημέρα συνέχεια στον αγαπητό φίλο και συνάδελφο, τον πάρ' τον Μπόντικα από εξωτική Αθήνα. Αθήνα. Στην αγαπητή φίλη και συνάδελφο, την Ισμήνη Φαμπιάτου. Εξωτική Αθήνα. Ισμήνη, έτρεξες. Κάτι είδα στο φουμπού, αλλά δεν το πήρα χαμπάρι, sorry κιόλας. Νομίζω ότι έτρεξε. Εντάξει, respect φίλε, γυναίκα οδηγός με... Ζηλεύω οδηγικές ικανότητες. Στην Μαριάννα, στον Δημήτρη, στον Παύλο τον Ραγκάτσι, στον Κώστα από τη Βέρεια, στον Σταύρο τον Σεκιουριτάι και στην Τούμπα σε χαιρετάει. Ποιος ξέρει τι του έκανε, τρε φίλε. Στον Μάρκο από Αθήνα, στην Μάρα εκεί στο γυμναστήριο, στον Μπούντο, να τα λέμε και αυτά. Στον Αστέριο, στον Βαγγέλη από Σταύρο και στην Κατερίνα και στη Δέσποινα από Καλαμαριά και οι δύο αυτά. Εντάξει. Τι να κάνω, τι να κάνω. Έλατε, τι να κάνω. Ο κόσμος στέλνει καλημέρες, να μην πούμε. Λοιπόν, ναι, αυτοκινήτου συνέχεια. Πάμε λίγο έτσι για τη φυλακή, για τα 4 χρόνια φυλακή. Να ασχοληθούμε έτσι το τι γίνεται όταν σε πιάνουν με γυρισμένα χιλιόμετρα. Εννοείται. Γιατί εδώ είπαμε, σε παίρνουν μέσα, γίνεται μια σύσταση, αυτό, εντάξει, θα το δούμε, φεύγεις, αυτά, το ένα το άλλο. Στη Ρωσία όμως, μια νέα νομοθεσία έτσι επιβάλλει έως και 4 χρόνια φυλάκιση στους παραβάτες. Ναι, ρε φίλε. Δεν γίνεται να γυρίσεις τα χιλιόμετρα. Γιατί αυτό το φαινόμενο μαστίζει τη χώρα. Στη Ρωσία. Εντάξει, μαστίζει τη Ρωσία, είστε και πολύ εκεί. Για έλατε εδώ να δείτε τι γίνεται. Που είμαστε λιγότεροι. Σύμφωνα λοιπόν με τη νέα νομοθεσία, ακούτε τα λίγο εκεί κάποιοι στην κυβέρνηση ή που μπορεί να γίνεται κυβέρνηση ή μπορεί που να μην γίνεται ή τέλος πάντων ό,τι και να γίνεται και ασχολείστε υποτίθεται με το αυτοκίνητο και δεν ξέρετε τι σας γίνεται. Ακούστε λίγο τι γίνεται. Εάν κάποιος πολιτής αποκρύψει κάποια ζημιά που έχει το αυτοκίνητο που πωλεί από τον αγοραστή, έτσι, τότε κινδυνεύει με πρόστιμο έως 500.000 ρούβλια, 6.800 ευρώ δηλαδή, και 360 ώρες κοινοφελούς εργασίας. Αυτό είναι. Πας εσύ να πάρεις ένα αυτοκινητάκι. Πάω, εγώ γνωρίζω τον... Καλημέρα σας, αγαπητέ μου. Τι θέλετε? Τον κύριο Αναγνωστόπουλο. Και πηγαίνω... Αναγνωστόπουλο. Καλημέρα σας, κύριε Κοτσάνοφ. Τι θέλετε? Το συγκεκριμένο μεταχειρισμένο, το οποίο είναι σε πολύ καλή τιμή και. Καταρχήν να ξέρετε ότι αυτό το αυτοκίνητο που διαλέγετε είστε πάρα πολύ τυχερός. Σε εξαιρετική κατάσταση. Ατρακάριστο. Το βλέπω. Απ' έξω. Μπορώ να πάω να το πάω σε ένα συνεργείο. Δεν χρειάζεται καν. Ναι. Σας το λέω εγώ. Μου δίνετε εγγύηση. Εννοείται. Εντάξει. Υπεύθυνα. Ωραία. Γραπτά. Και γραπτά το αυτοκίνητο είναι εξαιρετικό. Ωραία. Θα το πάρετε και θα είστε ήσυχο το κεφάλι για 10 χρόνια. Έλα να κλείσουμε. Κλείσει τη δουλειά. Δώσ' τα ρούβλια σου. Τα δίνεις. Να βλέπω ρούβλια. Πάρτα. Φέρτα, πού το λέγεις, πάρτα φέρτα. Λοιπόν, και το παίρνει ο Κοτσάνοφ αυτό. Το Λάντα. Λάντα. Ένα ρε φίλε. Κάτσε ρε φίλε τώρα. Λάντα ανήβα θα σε πουλήσω. Εντάξει. Έτσι, μεταχειρισμένο. Εννοείται. Σε πολύ καλή τιμή. Και πάει σε κανένα βουνό. Να δοκιμάσει την τετρακίνηση. Να μην πάω. Αφού πηγαίνει παντού. Και του μένει ο Λευγιές στο χέρι. Ο Λευγιές. Το διαφορικό ακούω στο χέρι. Ακούω κάτι διάφορους. Ήχους. Έτσι. Δεν είναι η φύση που πήγα στο βουνό. Είναι κάποιοι άλλοι ήχοι. Δεν είσαι καλά, κύριε Κοτσάνο. Πρέπει να επισκεφτείς ένα γιατρό. Τα αυτιά σου και μετά πάω στο Νεσαρίεβιτς. Στο μηχανικό μου. Να μπορέσω να δω τι έχει. Και σου σκάει το παραμύθι. Μπροστά. Αλλαγμένη μούρη. Πίσω δεξιά,
αλλαγμένα πράγματα. Α, θες έχει αρπάξει λίγο σασί. Τραβηγμένο φαίνεται. Θες και ένα διαφορικό. Θες και ένα σασμάν. Το Σασμάνοφ. Έτσι. Και μετά μου ξαναεπανέρχεσαι στο μαγαζί. Έλα, εδώ τι γίνεται. Το αυτοκίνητο δεν είναι αυτό που μου έδωσες. Δεν ξέρεις να οδηγάς. Αχα. Αυτή δεν είναι η απάντηση εδώ πέρα. Ναι. Δεν ξέρεις να το πηγαίνεις. Μα πήγα στο μηχανικό μου και έχει τόσα προβλήματα. Πού πήγες πριν το μηχανικό σου? Πουθενά. Δεν πήγες στο βουνό? Α, ναι. Εσύ φταίς. Σωστά. Σου είπε κανένας ότι είναι για το βουνό? Ωραία. Κάτσε να πάω τώρα στην αστυνομία. Η συζήτηση ξεκινάει τώρα και αλλάζει χώρα. Στην Ελλάδα. Πάνω που θέλεις δεν με νοιάζει. Θα πάω. Πάνω που θέλεις δεν με νοιάζει. Γιατί ξέρω ότι θα φύγω. Πάμε ξανά στη Ρωσία. Πες θα πάω. Θα πάω στην αστυνομία. Αδερφέ μην πας. Εδώ είμαστε. Κάτσε να αρχίσουμε να μιλάμε και ρώσικα. Έγινε ένα λάθος. Έγινε ένα λάθος και να και αυτά και θα τα διορθώσουμε όλα. Να. Γιατί 13.500 ευρώ. Και 4 χρόνια φυλάκισης. Θα μου δώσει ένα καλύτερο αυτοκίνητο. Θα σου δώσω τι εννοείται. Διάλεξε όποιο θέλεις. Εκτός από αυτό, αυτό και αυτό. Διάλεξε από τα άλλα. Και έτσι λύνεται όμορφα και ωραία. Σεργέη, φέρε ένα αυτοκίνητο καλό για το παιδί. Έτσι. Από αυτά, τα πίσω, τα καλά. Έτσι. Ελεγμένα. Θα σε φέρω, Σεργέη, ένα αυτοκίνητο. Έτσι. Ωραία. Είναι αυτά που βλέπαμε, ας πούμε, και με την Ιταλία, που έλεγαν, ας πούμε, ότι αν προκαλέσεις δυστύχημα μεθυσμένος, χωρίς ότι δεν ξαναοδηγάς ποτέ, δεν ξαναπαίρνεις άδεια ποτέ, μπαίνεις και κάμποσα χρόνια μες στη φυλακή και λες τι ωραία μέτρα. Πραγματικά τι ωραία μέτρα, τα θέλεις. Εντάξει, εδώ... Όχι, και εδώ να γίνει κάπως έτσι. Γιατί όχι. Πρώτα. Σου πούλησε ο άλλος αυτοκίνητο το οποίο έχει δεν γυρισμένα είναι χιλιόμετρα. Δεν είναι τόση αξία ούτε πραγματική. Εντάξει. Απλά εκεί να τα πληρώσει όλα. Τον βάζει διαδικασία να το σκεφτεί μια και δύο φορές αυτό που να σου κάνει. Έτσι την ακριβώς. Κομπίνα. Ρωσία. Εντάξει. Να γίνουμε. Ρωσία. Εντάξει. Μπορούμε να παίρνουμε από όλες τις χώρες κάποια καλά και να τα ενσωματώνουμε εδώ. Όχι μόνο λίγα, έτσι από κάτι. Κοίταξε. Επειδή είναι τόσα καλά και στις βόρειες χώρες έχουν ακόμα καλύτερα πράγματα, δεν μπορούμε να τα αφομοιώσουμε εύκολα στην χώρα μας. Να τα πάρουμε και να τα κάνουμε. Είναι τόσα πολλά. Οπότε είναι ακόμα σε σκέψεις η κάθε μια κυβέρνηση το πιο καλό πρέπει να φέρει από μια χώρα. Ναι. Εντάξει, κάποια στιγμή θα το καταφέρει. Τώρα τι θα καταφέρει? Τώρα το 2040 θα είναι, το 50 θα είναι. Κοντά είναι, τι το είναι. Το 70 θα είναι. Τι είναι το 40 και το 50. Εδώ δεν θα είμαστε για να το δούμε. Μερικά χρονάκια είναι. Σιγά. Έτσι ακριβώς. Μερικά χρονάκια. Πάμε λίγο να ασχοληθούμε με την Volkswagen και το νέο Polo του Volkswagen, καθώς πλέον έρχονται δύο νέοι κινητήρες για το συγκεκριμένο αυτοκίνητο. Και με το επίπεδο εξοπλισμού στην R-Line έκδοση να φτάνει τις 21.600 ευρώ. Η Volkswagen λοιπόν εμπλουτίζει την γκάμα του νέου Polo με το 1500 TSI Evo ισχύως 150 ύπων, ο οποίος συνδυάζεται και με κυβότιο διπλού συμπλέκτη, το DSG 7 σχέσεων. Με το Sport πακέτο εξοπλισμού το R-Line, με 17 ρεζάντες αλουμινίου, σπόρα ανάρτηση, διζωνικό κλιματισμό, να κοστίζει 21.600 ευρώ, αλλά και με κινητήρα χιλιάρι ατμοσφαιρικό με 80 ύπους, ο οποίος είναι ο εξελιγμένος από τον προηγούμενο με τους 75. Η τιμή του ξεκινάει στα 13.900 ευρώ. Εξακολουθεί βέβαια να είναι διαθέσιμο ο προηγούμενος κινητήρας με 75 στις 13.400 ευρώ και δεν συζητάμε ότι πλέον έχει και πολλά πακέτα εξοπλισμού τα οποία με πολλά συστήματα ασφάλειας μέσα στο αυτοκίνητο τα οποία πλέον η Volkswagen δίνει για το νέο Polo. Και να πάρεις αυτό τώρα εδώ με τα 150 άλογα, με τα 150 άλογα και να ευχαριστηθείς. Ναι.
και να σου πει αύριο μεθαύριο, κόφτη στα 120. Γιατί ρε κόφτη 120. Φωτοβολίδα θα πηγαίνει, να ξέρεις. Μια χαρά θα είναι. Και επειδή μιλάμε για Volkswagen, έτσι, να πούμε ότι 29 Μαρτίου ήταν μια ιδιαίτερη μέρα για τους ανθρώπους της Volkswagen, καθώς το Golf έγινε 45 ετών, Τάσο Κοτσάνη. Ναι. Δηλαδή, 29 Μαρτίου του 1974, με περνάει σχεδόν ένα χρόνο. Έλα, ρε, εσύ μικρότερος. Ναι, ένα χρόνο μικρότερος είμαι. Λοιπόν, ένα μοντέλο έτσι που όταν ξεκίνησε η παραγωγή θα αντικαθιστούσε το θρυλικό Beetle στην γκάμα της γερμανικής εταιρείας. Από τις πιο έξυπνες κινήσεις. Κανείς δεν ήξερε βέβαια έτσι το ότι μετά από 45 χρόνια τι θα κατάφερε να γίνει με το Golf και πόσες μονάδες, 35 εκατομμύρια μονάδες σε όλο τον κόσμο, που σημαίνει ότι σε κάθε λιγότερο από λεπτό γίνεται και μία παραγγελία σε κάποια γωνιά του κόσμου για ένα Golf. 780.000 Golf βγαίνουν κάθε χρόνο στους δρόμους. Εκπληκτικά νούμερα. Εκπληκτικά νούμερα. Μπράβο τους. Εντάξει, το καταφέραν. Είναι αβαρχίδες στις πωλήσεις. 29 Μαρτίου του 1974, έτσι η παραγωγή, 8 Ιουλίου βρέθηκε στις εκθέσεις και 5 Αυγούστου ξεκίνησαν οι πρώτες παραδόσεις. Να πούμε ότι ήταν σχεδιασμένο από την Ital Design του Τζουζιάρου. Έτσι να τα λέμε για αυτά. Δεν βάλει Ιταλό στα χέρια του. Έτσι αυτό... να τα λέμε αυτά. Μπορούσε να φιλοξενήσει. Εγώ τι να πω. Α, μπράβο. Τι να πεις. Εγώ τι να πω. Εγώ βλέπεις ότι είμαι πολύ αντικειμενικός. Εντάξει. Όταν βγήκε η Τζούλια. Α, τώρα τα βγήκε η Τζούλια. Και να ήταν μόνο η Τζούλια. Ναι, να δω τι. Τη Φεράρι και την Λαμπορκίνη που δεν θα την πάρουμε τάξη. Ποτέ. Ενώ μια Τζούλια, ρε παιδί μου, κάλεσα 60-70 χιλιάρια δεν είναι. Mm-hmm. Εντάξει. Όταν βγήκε το Fiat Coupé. Εκείνο το Fiat Coupé ήταν όντως μπροστά από την εποχή του, ναι, μαζί σου. Αλλά. Εντάξει, όταν βγήκε το Multipla, εντάξει. Okay. Η αλήθεια, να δεν... η αλήθεια είναι. Βγαίνει, κάποια φορά βγαίνει και ένα λάθος. Εντάξει. Η αλήθεια, είναι, η αλήθεια. Να σου πω όμως κάτι, ρε φίλε, δηλαδή. Είσαι η κορυφή του design και μου βγάζει το Fiat το Multipla. Εντάξει, δηλαδή, τώρα κόλλησε εκεί πάλι. Το αυτοκίνητο. Είναι στο κουπέ, μην φτάνει εκεί. Το αυτοκίνητο Νεκτάρι, το θυμάσαι το Fiat το Multipla. Δηλαδή, είναι το αυτοκίνητο. Ήτανε μπροστά για την εποχή του. Που είσαι γιος σε οικογένεια και είσαι 17 χρονών στα 18 και πρέπει να είσαι ο γιος που δεν εύχεται να πάρει δίπλωμα γιατί δεν θέλει να μπει να οδηγήσει αυτό το αυτοκίνητο. Εντάξει τώρα. Λες άστο, μόλις πάρει ο πατέρας μου κάτι καλύτερο, ας βγάλω και το δίπλωμα. Δηλαδή, είναι λόγος παράτασης του να βγάλεις δίπλωμα. Αν έχει ο πατέρας σου φιέλ. Ναι, αλλά έχει το κουπέ, τι γίνεται. Και θα σου πω και κάτι. Εδώ, άμα πεις για το κουπέ. Και τα λέω και δημόσια, έτσι. Αν θέλει δηλαδή, κάποιος αυτή τη στιγμή είναι κάτοχος Multipla και μου την πει, εντάξει ρε φίλε, νομίζω δηλαδή θα με δικαιώσουν όλα τα δικαστήρια μόλις το δούνε. Σου έρω φωτογραφίες, θα πω παιδιά, τι να πω. Δυστυχώς. Ναι, το κουπέ. Το κουπέ. Κοίταξε. Παρακαλούσα να βγάλεις το δίπλωμα. Παρακαλούσες. Άσε τώρα. Το κουπέ για μένα ήταν κάτι ανάλογο με το Nissan το 200 το S6. Για σχεδιασμό. Ωραία είναι το Nissan το 200 το S6. Ναι, όχι, για σχεδιασμό. Όχι. Γιατί. Σαν έννοια. Δηλαδή, πολύ ωραίο σχεδιαστικά, μπροστά από εποχή, αλλά είχε ένα θέμα. Έπρεπε να έχεις χέρια. Γιατί αν δεν είχες χέρια, όπως και με το ένα, όπως και με το άλλο, γινόσουν ακτιματομεσί της. Εντάξει. Αγόρες. Okay. Αυτή είναι η διαφορά. Θα μου πεις, εκείνες εποχές, πόσα ήταν τα αυτοκίνητα, ακριβώς, τα οποία ήταν και γρήγορα, και ασφαλή και καλωστημένα. Έτσι, να τα λέμε αυτά. Καλωστημένα. Και δεν είναι ότι δεν είναι καλωστημένο. Απλά για να πάρεις το 100%. Όχι το 100%, το πέραν. Λίγοι το πέραν. Το 80 με 90% να προσπαθείς να το πάρεις, έπρεπε να ήσουν το λιγότερο. Οδηγός αγώνων. Ναι. Ένας Στράτης, ένας Ιαβέρης και κάπως έτσι. Για να πάρεις. Γιατί αν ήθελες να γίνεις.
θα κατέληγες να γίνεις όντως να αγοράζεις κτήματα δεξιά και αριστερά. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, συνεχίζω εγώ με το. Πάμε! Να το πούμε. Είπαμε, 5 Αυγούστου ξεκίνησαν οι παραδόσεις. Το πρώτο γκολφ είπαμε Ital Design. Τρίθυρο και πεντάθυρο αμάξωμα. Η καμπίνα του μπορούσε να φιλοξενήσει έως 5 άτομα και ο χώρος αποσκευών είχε χωρητικότητα 300 λίτρα. Ενώ το πίσω κάσμα μπορούσε να αναδιπλωθεί. Τότε. Εντάξει, δεν είπαμε ρε, να πηγαίνει μπρος πίσω, να αναδιπλωθεί, είπαμε. Έτσι. Εντάξει. Μην το κάνουμε και θέμα. Από τότε η ιδέα να μεγαλώσουμε το χώρο. Και το Ρενό το πεντάρι για να αναδιπλώσει. Και το Ρενό το πεντάρι τώρα. Εντάξει, είπα. Πλάκα κάνεις τώρα. Έλα τώρα. Πλάκα κάνεις τώρα. Πεντάρι και ξάρι και φτάρι. Εκείνο το, εκείνο το αλπίνο όμως. Έλα το να πούμε τώρα για τον γκολφ. Μια χαρά ήταν. Άστο. Άσε τώρα. Λοιπόν, αρχικά έφερε τετρακύλινδρος κινητήρας βενζίνης 1,1 και 1,5 λίτρων με απόδοση 50 και 70 ύπους. Και λες τώρα. Έτσι, αυτό. 1100 κυβικά, 50 ύπους. Και κοιτάξτε τώρα δηλαδή πώς συνδυάζεται. 1200 κυβικά πλέον με 135 ύπους. Έτσι, πώς συνδυάζονται τα πράγματα. Λοιπόν, με την κίνηση φυσικά εμπρός, τεσάρι και είχε και αυτόματο με μόλις 3 ταχύτητες. Ιδιαίτερη οικονομία, να ξέρεις. Πάρα πολύ μεγάλη. Εν τω μεταξύ, μέχρι να τα φτιάξουν. Τι ωραία που λέμε ιστορία σήμερα. Μ' αρέσει. Η εκπομπή μου αρέσει πολύ σήμερα, να ξέρεις. Ναι. Μέχρι να φτιάξουν νεκτάρι που λες τα κυβότια τα αυτόματα. Και πόσο έσαιρνε. Δεν είναι το θέμα είναι πόσο ότι. Έσαιρνε, φίλε. Το πόσο παραπάνω καίγαν τα αυτοκίνητα τα αυτόματα και το πόσο πιο εύκολο ήταν να βγάλουν ζημιές κάποτε. Αλλά η τεχνολογία. Μπόρεσε και κάλυψε. Θα γινότανε. Και το θέμα της αξιοπιστίας και το θέμα της κατανάλωσης και πλέον θα μου πεις λόγω του ότι πολλοί δεν ξέρουν να οδηγούν κιόλας. Οπότε να αλλάξω ταχύτητα. Λέει, άσε, θα το κάνω εγώ καλύτερα. Λέει το αυτοκίνητο και αλλάζει μόνο του. 4 σχέσεις μόνο στο αυτοκίνητο. Τετρατάχυτο. Τότε. Έτσι. Μετά πήγαμε στα πεντατάχυτα και λέγαμε πω τι κάνει. Κάποτε τα λάντα τα πουλούσαν με 30 δώρα, λέει ο Κώστας Νικολακόπουλος από Αθήνα. Ναι, ρε φίλε. Ναι, το θυμάμαι. Πραγματικά το θυμάμαι. Εντάξει. Και θυμάσαι που κάποια στιγμή είχαν κάνει. Είστε κακοπροαίρετοι για τα λάντα. Εκείνα ειδικά σε άσπρο χρώμα, τα τελευταία που ερχόντουσαν τα νύβα. Υπήρχε άλλο χρώμα. Άσπρο. Ού, δεν τρέπεσαι λίγο. Υπήρχαν. Μπορντό υπήρχαν. Θυμάμαι. Εγώ τα άσπρα, φίλε. Άσπρα ήταν το. Το όπως πήγε τότε στον Κορεάτη στη Hyundai και είχε το ετοιμοπαράδοτο το λαχανί. Όχι λαχανί. Όχι λαχανί. Το λαχανί ήταν το. Λαχανί δεν το έλεγε. Ήταν κάτι μεταξύ λαχανί, βεραμάν, πράσινο εντάξει, και λάκι και παρισί. Ήταν μια απόχρηση. Ήταν μια παλέτα αυτό. Χρωμάτων του πρασίνου. Έτσι. Το είπα καλά. Παλέτα χρωμάτων του πρασίνου. Εντάξει, ανατρίχιασα. Και πήγαινε και έλεγε αυτό, ετοιμοπαράδοτο. Ρε παιδιά, το θέλω. 2-3 μήνες. Μέχρι να αλλάξουν την υπογένεια στο να βγάλουν τη μία. Να βάλουν την άλλη, άχθε μου. Το αστάρι. Τι ωραία. Εντάξει. Ωραία χρόνια. Πάντως ήταν με τον Ήβα έτσι φάση. Δηλαδή είχαν ξεκινήσει ενώ είχαν τους προφυλακτήρες φυσικά άλλο χρώμα και έτσι. Ξεκινήσανε να τους πλαστικοποιούν και να τους κάνουν και αυτούς άσπρους και να σου βάζουν έτσι όπως λέει εδώ ο Κώστας. Δώρα, πάρτο. Και ξέρεις πόσο θα. 11, δεν είναι χιλιάδες. Έπαιρνε ένα αυτοκίνητο το οποίο σου έρχεται και σου λέει. Θα πάρει ένα αξιόπιστο αυτοκίνητο, θα πηγαίνει παντού, θα σου κάνω και δώρο. Τι νομίζεις. Αχ, κλάψαμε. Να μυρίζει τα πατάκια, μάνο τότε. Μόνο. Εντάξει, αυτά με τα πατάκια. Μάνο. Να σου πω τώρα κάτι. Δηλαδή. Τι να μου πει τώρα κάτι. Και με ρωτάει και. Έπαιρνε και τώρα γράψαμε... το αστόφωνο. Γράψαμε το άρθρο. Και με ρωτάει, έλα λέει, πες μου, λέει, ποιος σου το είπε αυτό, λες και δεν ξέραμε τώρα ποιος ήταν και ποιος δεν ήταν και ποιος έδινε τα πατάκια δώρο. Και τα πάλι καλά. Στόφωνα. Ναι, ρε φίλε, δηλαδή πάλι καλά. Έτσι. Έπαινε ηλεκτρικό παράθυρο και γλεντούσε, έβγαινε έξω από την τοπία και πετούσε από τη χαρά σου. Έχω ηλεκτρικά παράθυρα. Δεν θα μιλήσουμε για air condition και τέτοια. Άστο. Κωνσταντίνο, καλή condition. Δεν είχε ναι. Κανένα. Και το δίνανε, λες και δεν ξέρω κι εγώ τι έπαιρνε. Ξέρει πόσο πήγαινε το air condition τότε. Μισό εκατομμύριο δραχμές. Ναι. Και 400 χιλιάρικο κάθε αερόσακος. Δραχμές. Και τώρα, για να πάω, δύο έτσι. 8 κατοστάρικα. Δηλαδή, αν ήθελες να μπεις... Cup που έχει βάλει κάποια στάνταρ και πλέον όλα τα αυτοκίνητα έχουν πολλά συστήματα ασφαλείας από την αρχή να είναι καλά αυτός ο οργανισμός.
κακά τα ψέματα, βοήθησε πάρα πολύ τον κόσμο. Δηλαδή, χρωστάμε πολλά σε αυτόν τον οργανισμό. Εννοείται. Πήγαινε και έλεγε σε αερόδρομο συνοδηγού, οδηγού, μόνο οδηγού, όχι συνοδηγό ποτέ. Μα ερχόντουσαν δεν είχανε. Ναι. Και πήγαινε να πάρει ένα αυτοκίνητο που είχε, ας πούμε, 3,5 εκατομμύρια και σου λέει αερόσακο οδηγού, λες ναι. Αερόσακο συνοδηγού, έλεγες όχι. Αν πήγαινες όμως με τη γυναίκα σου, σε κοιτούσε, φυσικά. Εννοείται. Για την αγάπη μου. Για τη μοναδική μου αγάπη. Έτσι. Εννοείται. Και μετά βάλε και το air conditioner, άλλα 500, άλλο ένα 300. Να μην έχεις air conditioner. Και ABS. Όλα, το όλα. ABS, όχι, κλείσε, όχι, κλείσε. Πάμε, πάμε, πάμε για διάλειμμα, πάμε για διάλειμμα. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Εκπομπή Safety Car, Τάσκο Τσάνης, Μάνος Αναγνωστόπουλος, πίσω από τα μικρόφωνα του Λίμπερα 107,4. Με την ευγενική χορηγία της BMW Velmar. Βγαίνουμε στον αέρα. Μαρίνου Αντίπα 10. Και σήμερα όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Πόρτο Παλάς. Για ποιο λόγο? Γιατί έχουμε το BMW X Passion Event. Ένα event το οποίο θα έχει παραταγμένα όλη την οικογένεια X. 1, 2, 3, 4 και 5. Το 6 ρε φίλε. Αλλά τέλος πάντων, το 5. Τεσάρι. Καμπύλες. Ναι ρε φίλε. Τεσάρι καμπύλες. Εντάξει, να σου πω τώρα κάτι. Μεταξύ μας τώρα, κατηγορήθηκα για το βίντεο που κάναμε, γιατί λέει, έπιασες πολύ επιδεικτικά, λέει, το πίσω μέρος. Τι να βάλω, αυτή η καμπύλη σχεδίαση, το X4 είναι φανταστική. Λοιπόν, τι να κάνουμε. Πόρτο Παλάς λοιπόν, BMW X Passion, το event της BMW, το οποίο θα σας βάλει να οδηγήσετε και να δοκιμάσετε την οικογένεια X σε λίγο περίεργες καταστάσεις. Στις 3 ρόδες, στις 2 ρόδες, σε ειδικά διαμορφωμένη πίστα, ράμπες, κορίνες γύρω-γύρω, να κάνουμε και κάποια ωραία γύρω-γύρω όλοι εκεί πέρα. Εκεί οι εκπαιδευτές στην BMW Ελλάς θα είναι εκεί να σας περιμένουν. Παίρνετε το δίπλωμά σας, το οποίο πρέπει να είναι πάνω από 5 έτη. Και έρχεστε εκεί από τις 11 η ώρα. Να είστε όλοι εκεί μέχρι τις 7 το απόγευμα και φυσικά 11 και 4 το Τάσο. Εκεί κλείνουμε εμείς 11, 11 και 4 εκεί θα είμαστε και εμείς. Να τα πούμε από κοντά, να γνωριστούμε και με τους περισσότερους από εσάς και να κάνουμε ωραία πράγματα με τα αυτοκίνητα X της BMW. 45 χρόνων το Volkswagen Golf, 70 ετών η Abarth. Είναι ο μήνας γενεθλίων. Όχι σήμερα, αλλά αύριο. 31 Μαρτίου του 1949 ιδρύθηκε η Abarth. 31 Μαρτίου 2019. Η μάρκα η συγκεκριμένη πούλησε 23.500 αυτοκίνητα το 2018 και είχε αύξηση 36,5 σε σχέση με το 17. Τα μέλη της κοινότητας του Abarth έφτασαν τις 110.000 και έτσι για να γιορτάσετε 70 χρόνια έβγαλε την επαιτειακή σειρά των 70 χρόνων τον Abarth 595 και Abarth 124, το οποίο έχει το ειδικό σήμα πάνω και τα κάνει όλα τα αυτοκίνητα 2019 να είναι συλλεκτικά. Παράλληλα, είχαμε στην έκθεση Γενέβης την παρουσίαση το νέο 595 και 124 Rally Tribute, που αποτελεί ακόμα ένα στοιχείο αυτή της χρονιάς. Μερικά πραγματάκια. 31 λοιπόν Μαρτίου 1949, όταν ο Κάρλο Abarth είδεσε την Abarth Company, το πρώτο αυτοκίνητο ήταν το 204A, που είχε ως βάση το Fiat 1100. Το 1950 ο Τάζιο Νοβουλάρη οδήγησε το συγκεκριμένο αυτοκίνητο, κερδίζοντας την τελευταία νίκη της λαμπρής καριέρας του. Έχει πολλά, πολλή ιστορία η Abarth. 70 χρόνια. Έχει στην ιστορία της 10 παγκόσμια ρεκόρ, 133 ρεκόρ σε διάφορες κατηγορίες και περισσότερα από 10.000 νίκες. Είναι η αγωνιστική κληρονομιά της Abarth που περνάει στα μοντέλα παραγωγής της εταιρείας.
Για την ιστορία, ο Καρλ Άμπαθ έφυγε από τη ζωή στις 24 Οκτωβρίου του 1979, αλλά ο μύθος της Άμπαρτ συνεχίζει μέχρι και σήμερα. Με τις αναδρομές τελειώσαμε. Ήθες να πεις και κάτι έτσι πάλι, ιστορικά γεγονότα. Να πάμε στο σήμερα. Πάμε στο σήμερα. Και στο αύριο. Γιατί... Πάμε να δούμε τι έρχεται. Τι έρχεται. Honda Jazz, ένα επιτυχημένο μοντέλο σε ολόκληρο τον κόσμο εκτός από την Ελλάδα. Και εδώ θα μπορούσε να είναι επιτυχημένο, αλλά δυστυχώς η απαγορευτική τιμή του εμποδίζει τον κόσμο να πάρει ένα καταπληκτικό σούπερ μίνι με αυτούς τους υπέροχους χώρους και όλα αυτά που μπορεί να κάνει. Αυτό όμως που μας είπαν εκεί από την Honda, ότι μόνο υβριδικό θα λανσαριστεί και ηλεκτροκίνητο. Τελειώσαμε. Ηλεκτρικό. Ηλεκτρικό και υβριδικό. Τέλος, τίποτε άλλο. Και όλα αυτά γιατί μέχρι το 2025 πρέπει να παρουσιάσουν εταιρείες ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Τίποτα, 100% ηλεκτροκίνηση μέχρι το 2025 η Honda, και αυτό θα κάνει. Υβριδικό έχουμε ήδη το CRV που κυκλοφορεί εδώ στους δρόμους και πάει λέγοντας. Πάλι έτσι θα είναι στην ίδια φιλοσοφία, ένα μικρό super mini, το οποίο όμως να μπορεί και να διαμορφώνει τους χώρους μέσα ώστε να πληρεί τις προϋποθέσεις ακόμα και για μεγάλη οικογένεια. Με πολλές αποσκευές τάσου. Την κόντρα μεταξύ Αμερικάνων και Γερμανών τη γνωρίζουμε όλοι με το σκάνδαλο Dieselgate. Πόσοι Αμερικάνοι τα έχουν βάλει με τους Γερμανούς. Αλλά έλα που έρχεται λοιπόν, δύο μεγάλες εταιρείες στην ευρωβιομηχανία, η Volkswagen και η Ford, ο Γερμανός με τον Αμερικάνο, να ενώσουν τις δυνάμεις τους, να έχουν κάνει και ήδη ανακοίνωση με δελτία τύπου για την παγκόσμια συνεργασία τους, αναπτύσσοντας από κοινού van και pick-up, και να θέλουν τα επόμενα Amarok και Raptor να αναπτύσσονται από κοινού με τα δύο νέα μοντέλα να βασίζονται στην πλατφόρμα του Ranger. Και δεν σταματάει μόνο εκεί η συνεργασία, καθώς θα υπάρχει συνεργασία και στην ανάπτυξη της αυτόνομης τεχνολογίας αλλά και των υπηρεσιών κινητικότητας, με τη Volkswagen να αγοράζει έναντι του ποσού των 1,2 δολαρίων το 50% της Argo Al, της εταιρείας που είχε εξαγοράσει η Ford το 2017 και αναπτύσσει την αυτόνομη τεχνολογία. Λεφτά υπάρχουν. Παγκόσμιο κολοσσί στο χώρο του αυτοκινήτου. Εξαγορές εταιριών. Και αυτό που ξέραμε κάποτε και λέγαμε αυτό είναι γερμανικό, αυτό είναι αμερικάνικο, αυτό είναι ιαπωνικό. Για άλλη μια φορά καταρρύπτεται ο μύθος. Πλέον παντρέματα παντού. Πάνε οι σχολές. Γιατί έτσι πρέπει, έτσι επιτάσσει πλέον η οικονομία, δεν μπορεί, είναι δύσκολο και πολύ κοστοβόρο το να αναπτύξεις μια τεχνολογία, και όταν ήδη υπάρχει κάποιος και μπορείς να εργαστεί μαζί του, γιατί όχι να το κάνεις από κοινού. Εννοείται, αφού βλέπουμε εταιρείες να αλλάζουν οι κινητήρες και να παίρνουν ο ένας τον άλλον. Τόλνουν τον κινητήρα. Γιατί να κάθομαι να εξελίξω, ενώ μπορώ να βάλω έναν έτοιμο, πάρα πολύ ωραίο, αξιόπιστο, με επιδόσεις, με μικρή κατανάλωση και να το βάλουμε οπουδήποτε. Και βλέπετε έτσι, πηγαίνουν κινητήρες, έτσι, γίνονται αριστερά-δεξιά. Συλλήφθηκε κινητήρες, και μετά κάνουν τις συζητήσεις. Ξαναγυρνάμε στο θέμα των καφέ, έτσι, κάνουν τις συζητήσεις. Και λες, ποιο μοντέλο έχεις, αυτό. Ιάπωνας, φίλε. Ξεπιστία. Με τι κινητήρα όμως το έχεις, με αυτό. Έτσι. Εγώ έχω εκείνο, αλλά με τον κινητήρα των άλλων. Ωραία, καλά είναι αυτά. Καλά είναι και αυτά. Κάποιοι που πάνε και δεν ξέρουν. Να βάλω σε παιδί μου premium κατηγορία και σου λέει έχει το Γάλλο. Μιλάμε. Μα αφού έχω το premium κατηγορία. Έχει το Γάλλο. Ο Γάλλο κινεί την premium κατηγορία που πήρε. Το γέλιο ήταν το μεγάλο, έτσι, χρόνια τώρα. Δεν χρειάζεται να είστε πολύ παλιοί για να το θυμάστε. Αυτό που έχει γίνει, ας πούμε, με το χιλιάρι τον τρικύλινδρο. Που είχε το Aygo, το C1. Το 107,
που είχε τον Daihatsu, το Quore και το Subaru και δεν θυμάμαι και ποιοι άλλοι το είχαν. Και φυσικά όλοι βγαίνανε και έλεγε ο άλλος, εγώ θα πάρω το γιο του Taiko γιατί κινητήρας το γιο ήταν. Η αλήθεια είναι ότι αυτός ο κινητήρας ήταν Daihatsu όμως, έτσι. Excel, δηλαδή εκεί αυτό ήταν και μετά τώρα ας πούμε εξελίσσεται τα τελευταία χρόνια λίγο παραπάνω. Η βασική ιδέα ήταν εκεί. Εντάξει. Τι να κάνουμε. Είχε ωραία διαφήμιση όμως Daihatsu. Με το χαρακίρι. Γιατί εκεί σέβονται κάποια πράγματα. Ένα πράγμα που παραδέχομαι για τους Ιάπωνες και θα το λέω πάντα είναι ο σεβασμός και οι αρχές που έχουν σε κάποια πράγματα. Γενικότερα. Γενικότερα. Κακά τα ψέματα. Γενικότερα. Καταρχήν τους βλέπεις είναι, δεν έχεις δει βίντεο τώρα που πηγαίνουν σε ώρες αιχμής στα μετρό, σε αυτά πώς ανοίγουν τις ουρές να περάσουν αυτοί που βγαίνουν, μετά να μπουν αυτοί που θέλουν να μπουν. Δηλαδή, ο πολιτισμός δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Πραγματικά το σέβομαι τον συνάνθρωπό μου. Σε... Εδώ ανοίγει πόρτα από το λεωφορείο, πετάει όλη τη γιαγιά έξω να μπει μέσα, να βάζει μετά, έλα ξανά. Δεν έγινε, τι είναι αυτά τα πράγματα. Εδώ πέρα μπαίνουν όσο γίνεται περισσότερο γιατί νομίζω το λεωφορείο θα ανοίξει. Εδώ, αν θες να κατέβεις στη στάση, πρέπει τρεις στάσεις πιο πριν να έχεις κατέβει ήδη και να αρχίσεις να κάνεις τα σλάλομ να περνάς. Εντάξει, ναι, δεν το συζητάμε. Οι Ιάπωνες αυτό πράγματα. Εντάξει, έχουν άλλα. Οκ, okay, κάποια άλλα πράγματα τα οποία. Όλοι έχουν τα θέματά τους. Αλλά στο σεβασμό στον συνάνθρωπο και στις αρχές τους είναι. Όπως εδώ. Το μαχαίρι. Και επειδή πάμε στο θέμα, ας πούμε, σεβασμού και πάμε και σε θέματα οδικής συμπεριφοράς και κυκλοφοριακής αγωγής, ο Δήμαρχος Αθηναίων εξέφρασε τον προβληματισμό του για τα ηλεκτρικά πατίνια τα οποία κυκλοφορούν και εδώ, έτσι, στην πόλη μας. Όταν λες εξέφρασε τον προβληματισμό, δηλαδή τι προβληματίστηκε. Ανακοίνωση. Αχα, έβγαλε ανακοίνωση γιατί... ο Δήμαρχος Αθηναίων. Αν εδώ. Ναι. Βλέπεις πόσα υπάρχουν, ειδικά κάτω στην παραλία, ηλεκτρικά πατίνια και τους βλέπεις όλους τώρα αρχίζουν να κινούνται ανάμεσα από τα αυτοκίνητα. Εντάξει. Δεν έχουμε χωρίς κρανός και να πηγαίνουν ανάμεσα στα αυτοκίνητα ή επάνω στα πεζοδρόμια. Αυτά για πού είναι να κυκλοφορήσουν, σε πεζοδρόμια, σε ποδηλατόδρομους, στο δρόμο. Αν κυκλοφορεί στο δρόμο, δεν πρέπει να έχει κρανός. Και γιατί δεν κυκλοφορεί στο πεζοδρόμιο, κυκλοφορούν οι πεζοί. Κάποιες τέτοιες σκέψεις βασάνισαν τον Δήμαρχο Αθηναίων, ο οποίος εξέφρασε έτσι τις επιφυλάξεις τους, ζητώντας επιγόντως ρυθμιστικό πλαίσιο για την ασφαλή χρήση τους. Ενθαρρύνει τις εναλλακτικές μορφές. Τα λέμε αυτά γιατί αν θα γίνει κάτι εκεί θα έρθουν και εδώ, έτσι. Το ίδιο δεν γίνεται. Ελλάδα δεν είναι μόνο η Αθήνα. Έτσι. Αυτή η εκπομπή κάποτε έπαιζε. Ναι, και πόσα φίλε, χρόνια ναι, έπαιζε. Ναι, ναι, έπαιζε. Πολλά χρόνια είναι αυτά, θυμάσαι. Μαλλιά είχαμε εμείς, είχαμε. Α, εντάξει. Μου φτάνει αυτό. Θυμάμαι την εποχή. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι λέει, συγκρότησε λοιπόν μια ομάδα εργασίας στην οποία προσκλήθηκαν και εκπρόσωποι των εταιριών που δραστηριοποιούνται επιχειρηματικά με όλο αυτό το θέμα για να δούνε τι θα γίνει. Σε κάθε περίπτωση, λέει, μετακινήσεις αυτές για την ψυχαγωγία των κατοίκων και των τουριστών, έτσι πρέπει να υπάρχει, να γίνεται, αλλά με ασφάλεια. Με λίγα λόγια, ακόμη χρήση φορά... κράνους και σεβασμό στον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Βγάζουμε κάτι, το δίνουμε στον κόσμο, τον αφήνουμε να πάθει ό,τι να πάθει. Πριν. Εντάξει, πριν θα πρέπει να έχουμε το θεσμικό πλαίσιο. Πριν το βγάλουμε. Αυτή, δηλαδή, περίμενε τώρα να δεις γιατί τα πράγματα εδώ πέρα γίνονται ανάποδα, φίλε. Δηλαδή. Δεν θέλεις, αν έρχεσαι τόσο όμορφα, σηκώνεσαι το πρωί και έρχεσαι τόσο καλό προαιρετά, έχουμε και ένα event μετά να πάμε, πρέπει να είμαστε έτσι με το χαμόγελο, με τη χαρά. Και έρχεσαι εδώ, λες τόσο ωραία θεματάκια και φτάνεις εδώ και λες, έρχονται αυτοί. Την οποία άδεια το έδωσε το ίδιο το κράτος. Ναι, ποιος τους έδωσε την άδεια. Να δίνουν στον κόσμο τα πατίνια τα ηλεκτρικά και να κυκλοφορούν στον δρόμο. Χωρίς... Να υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις. Έτσι. Και λέει το κράτος. Ωραία. Δίνει το κράτος.
Και καλά κάνουν και φυσικά καλά θα κάνουν. Οι άνθρωποι ήρθαν εδώ να επιχειρηματικά επένδυση, να έτσι, κάνουν την επένδυσή τους. Και να βγάλουν τα λεφτά. Πολύ καλά κάνουν. Αφού λοιπόν κυκλοφορούν, πρέπει να ακούσεις ένα περιστατικό που έγινε στην Καλαμαριά, ένα περιστατικό που έγινε στον Εύωσμο. Στην Αθήνα φαντάζομαι έγιναν πολλά περισσότερα. Αν έγιναν εδώ ήδη 2-3 έτσι, ατυχήματα με αυτοκίνητα και τέτοια πατίνια. Και αφού λοιπόν θα γίνουν όλα αυτά και θα κλάψουν κάποια νου μάνα θα κλαίει, τώρα φώναξαν να δουν τι θα κάνουμε. Ναι. Δηλαδή αν αυτό δεν είναι ανομαλία ρε φίλε, τι είναι. Πραγματικά όμως. Δηλαδή αυτό τι είναι. Ότι κάποια πράγματα σε κάποιες άλλες χώρες, θες να βγάλεις αυτό. Ναι, κάτσε, δείξε μου το σκεπτικό, το πλάνο, τους κανόνες, πάρε την άδεια και κάνε ό,τι θέλεις. Αλλά εγώ θα φροντίσω σαν κράτος να βάλω κάποια θεσμικά πλαίσια. Και να πω θα το πάρεις, ναι, θα φοράς κράνος, θα κινείσαι μόνο εκεί. Και αν σε περίπτωση συμβεί οτιδήποτε, είσαι υπεύθυνος. Και θα πληρώσεις το ανάλογο πρόστιμο και θα κάνεις. Εντάξει, ανάλογα και κανόνες. Κανόνες δεν υπάρχουν. Οπότε. Ελλάδα. Ελλάδα. Τι να πω, ο δικός μας δεν είχε ξέρω. Ανησυχίες. Ποιος να έχει ανησυχίες. Ο δικός μας δήμαρχος. Ποιος. Ο δικός μας δήμαρχος. Θύμισε μου λίγο. Αυτός με τα κρασιά. Α, ναι. Έχει μεγάλες ανησυχίες. Στην Καλαμαριά που έγινε. Στην πότε, θα τελειώσει, πότε θα τελειώσει η θητεία να φύγει. Στην Καλαμαριά που έγινε, ανησυχίες έχουνε. Στάνταρ. Για να μην τα βάζουμε όλα μας. Όχι. Κάκα τα ψέματα. Όχι. Δεν ξέρω, πραγματικά, μήπως θα πρέπει να γίνει έτσι λίγο μία παύση 5-10 μέρες. Να... Δεν είναι πάρα πολύ δύσκολο. Έτσι. Στην Ελλάδα είναι δύσκολο. Ναι, καταρχήν το πρώτο κράνος. Περίμενε. Ομάδα εργασίας. Δεν με ενδιαφέρει. Ομάδα εργασίας. Αν εσύ ήρθες. Ήρθες. Ωραία. Πάρε το κρανάκι σου μαζί. Μην πάρεις τώρα το κράνος αυτό που φοράει και ο Βαλεντίνο Ρώση, ρε φίλε. Αλλά πάρεις ένα κράνος αυτά που είναι τις κάσκες τέλος πάντων. Κάτι. Για τους ποδηλάτες. Εκείνο το κράνος. Έστω. Και θα το φοράς. Και πάει και 25-30 χιλιόμετρα. Ναι, και θα το φοράς. Και το δεκάχρονο έχει ιδέα. Να κυκλοφορήσει ανάμεσα. Δεν έχει. Δεν ξέρω. Πού το σηκώνει δίνει. Τα χέρια ψηλά. Πώς το δίνεται. Αλλά είπαμε, είναι μέχρι να κλάψει κάποιος. Μόλις κλάψει, μετά θα πέσουν όλοι πάνω στο πρόβλημα. Θα φωνάξουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Έτσι. Καθώς, και θα τέρμα... πούμε, εμείς το είπαμε. Και προσπαθήσαμε να δώσουμε τη λύση. Εννοείται. Αυτό. Να. Τώρα τι προσπαθήσαμε. Κοίτα, γιατί πάμε έτσι. Τέλος πάντων. Αυτά. Λοιπόν, εγώ λέω να πάμε για το τελευταίο διάλειμμα και μετά να πάμε έτσι σε πιο χαλαρά νέα, να αλλάξουμε mood, να αλλάξουμε διάθεση. Εσείς μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας και γράφοντας FM και ενώ το μήνυμά σας αποστολή στο 54526, αλλά και στο Facebook, στην ομάδα Safety Car. Έτσι, έχουμε κάνει την πρωινή ανάρτηση, όπως κάθε Σάββατο. Μπορείτε ακριβώς από κάτω, θα δείτε, ήδη έχουμε πολλά σχόλια, έχουμε ερωτήσεις. Βάλτε και εσείς εκεί τις ερωτήσεις σας και εμείς εδώ θα είμαστε να σας απαντήσουμε. Πάμε για διάλειμμα. Νομίζω ότι ευχαριστηθήκαμε όλοι, Τάσο Κοντζάνη. Σε είδα που λύκνησες το κεφάλι σου και το κορμί σου. Έτσι. Στην εποχή τη δικιά σου, εννοείται. Νομίζω ότι είναι ένα από τα κορυφαία κομμάτια έτσι για να μπορέσεις να σου φτιάξεις τη διάθεση. Δεν συζητάμε για ταξίδι. Με κάμπριο. Δεν συζητάμε. Με κάμπριο να φυσάει και ο αέρας. Και να παίρνει να ανεμίζει τα μαλλιά σου. Να ανεμίζει τα μαλλιά του καθενός. Το κεφάλι του δεν έχει σημασία. Εδώ είμαστε, εκπομπή Safety Car. Πάμε για το τελευταίο μέρος της εκπομπής. Τα Σκοτσάνης και Μάνος Αναγνωστόπουλος σας κρατάνε συντροφιά κάθε Σάββατο από τις 9 εδώ στο Λίμπερο 107,4. Το ραδιόφωνο που νιώθει. Νιώθει εσάς και την αγάπη σας για το αυτοκίνητο. Πέμπτη σεζόν εδώ στο Λίμπερο. Τάσο. Και επειδή η Μπεμβέλας νιώθει την ανάγκη να οδηγήσετε όλη την οικογένεια X. Έτσι ακριβώς. Χ1, Χ2, Χ3, Χ4, Χ5. Πόρτο Παλάς. Από τις 11 μέχρι τις 7. Ένα event το οποίο τελείως διαφορετικό από ό,τι έχετε δει στο αυτοκίνητο. Θα δοκιμάσετε τις ικανότητες ενός μοντέλου X.
σε ειδικές ράμπες, να το βάλετε λίγο με δύο ρόδες. Με τρεις ρόδες. Λίγο θα κατέβετε έτσι, λίγο ανάποδα. Θα σας δείξουν εκεί οι εκπαιδευτές BV Ελλάς τι μπορεί να κάνει ένα BV X. Εμείς κλείνουμε ακριβώς 11 η ώρα, θα έχουμε εξαφανιστεί και θα πάμε εκεί, σύσσωμη ομάδα safety car, έτσι, που θα σας περιμένουμε και εμείς να τα πούμε από κοντά, να γνωριστούμε και να οδηγήσουμε παρεούλα όλη την οικογένεια X της BMW. BMW Velmar, ο μεγάλος χορηγός της εκπομπής safety car. Τάσο Κοτσάνη. Σύσσωμη θα είναι η BMW Velmar και εκεί. Εννοείται. Γιατί κάποιος μπορεί όντως και σίγουρο θα του αρέσει. Εννοείται. Οπότε θα μπει στη δικασία να σκεφτεί και να πραγματοποιήσει ένα όνειρο αποκτώντας ένα μέλος ενός μοντέλου της οικογένειας X. Μπορείτε να στέλνετε τις καλημέρες σας και τις ερωτήσεις σας καταρχήν εδώ στο σταθμό μηνυματικά FM και ενώ το μήνυμά σας αποστολή στο 54526 και στην ομάδα μας στο Facebook, έτσι, Safety Car. Μπαίνετε μέσα. Κάναμε πρωί-πρωί το όμορφο ποστάρισμα και έχετε στείλει ήδη πάρα πολλές καλημέρες. Καλημέρα στον Πάρη, στον Δημήτρη τον Νουβάκη, στον Νίκ από Καλαμαριά, στον Πανίκο, στον Μάκη από Κιλκής, στην Πολίνα, στον Σάκη, στον Άρη τον Γαλανόπουλο, τον αγαπητό φίλο και συνάδελφο. Από κάτω Τούμπα. Από κάτω Τούμπα, έτσι, ναι. Να τα λέμε. Έτσι, μη θεωρήσουν ότι κάνουμε διαφημίσεις, ρε φίλε, γι' αυτό. Έτσι. Κάτσε, γιατί έχουμε ακούσει πάρα πολλά τώρα τελευταία και ακούμε πολλά και καμιά μέρα πότε θα χυθεί η καρδάρα με το γάλα και θα λερωθούμε όλοι. Κατερίνα, στην Κατερίνα την Μπάμπου, στην Κάθη από Αυστραλία, στην Βίκη από Βέρεια. Στην Κατερίνα από Νάουσα, στην Κάθη από Αυστραλία. Γιατί δεν τα λες. Δεν θυμάμαι όλοι που είναι. Διαχωρίζεις. Στον Γιώργο από Χαριλάου, στον Γιώργο τον Καμπούρογλου, ο οποίος μάλλον θα είναι και αυτός εκεί, από την Καλαμαριά. Α, εντάξει. Τώρα δέσαμε. Στην Κορνηλία. Εντάξει. Στον Παύλο, στον Παναγιώτη από Καλαμαριά, στην Έλενα την Άπη. Ζω να δω ότι ο Γιώργο να στον Πίλια, στον Πάνο. Τι γίνεται. Λοιπόν, αυτές είναι οι καλημέρες. Έλα, πες αυτά τα νέα να πάμε σε πιο λοιπόν ευχάριστα που θέλει ο κόσμος. Γιατί, λίγο να ακούσει. Ευχάριστο, ευχάριστο. Κάτσε μισό λεπτάκι. Ναι, ευχάριστο, εντάξει. Πες, λοιπόν, πες, ναι. Το Τζουκ το γνωρίζουμε όλοι, τον Nissan Juke. Πλέον έχει μπει για τα καλά και μετράει ο χρόνος αντίστροφα για τα αποκαλυπτήρια της νέας γενιάς από το δημοφιλές Compact Crossover της ιαπωνικής φίρμας, το οποίο εθεάθη σε δημόσιο δρόμο φυσικά καμουφλαρισμένο στο πλαίσιο δοκιμώσεις εξέλιξης της εταιρείας. Έτσι, σιγά σιγά, ο χρόνος πλησιάζει για το νέο Nissan Juke, νέα σχεδιαστική φιλοσοφία. Ναι, αυτό το φάγανε, αλλά το φάγανε πια το αυτοκίνητο αυτό. Έχει και κάτι από το παλιό. Έχει κάποια πραγματάκια από το παλιό. Πιθανότατα είναι στην ίδια πλατφόρμα με τον Renault Clio, αλλά αυτό δεν επιβεβαιώνεται. Εντάξει, και τόσο. Αυτό δεν έχει σημασία, ξέρεις. Σίγουρα για τους κινητήρες αναμένεται ο νέος τρικύλινδος τρούπος βενζινοκινητήρας, ο χιλιάρης. Και φυσικά θα έχει και diesel, αλλά και plug-in hybrid σύνολο. Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι είναι ένα αμφιλεγόμενο σχεδιαστικά. Αμφιλεγόμενο σχεδιαστικά. Είτε το λατρεύεις, είτε το μισείς. Έτσι πήγε. Περισσότεροι έτσι το είδαν. Εντάξει. Και όχι άδικα. Όχι άδικα. Όχι άδικα. Είναι. Κοίταξε, κάτι εμένα, οποίο εμένα μου άρεσε. Και εμένα άρεσε, αλλά. Άρα φτάνει, ρε φίλε. Έτσι. Απλά οι άλλοι δεν ξέρουν από σχεδίαση. Έτσι, να τα λέμε. Εντάξει. Και έτσι, πάμε. Άμα κάνεις και 3 χρόνια σχεδίαση, σχέδιο, έτσι, στα Μιλάνα. Μπορείς να συζητήσεις και με άλλη οπτική γωνία. Πολλά τα μιλάνε. Ένα μιλάνε, ναι. Μιλάνε από εκεί. Μάλιστα. Λοιπόν, λοιπόν, και πάμε να πούμε και για τη Ford, καθώς το Kuga το γνωρίζουμε όλοι. Πλέον έρχεται στις 2 Απριλίου η επίσημη παρουσίασή του, η τρίτη γενιά του Kuga, το οποίο θα έχει καινούργιες σχετικές λεπτομέρειες που θα παίρνει στοιχεία σύμφωνα με τη Ford από το νέο Focus. Φυσικά το μοντέλο θα πωλείται με κινητήρι βενζίνης και πετρελαίο και θα υπάρχει η plug-in υβριδική έκδοση. Τώρα για να μην 2 Απριλίου, τρεις μερούλες υπομονή, να δούμε το νέο Ford Kuga. Να μην λέμε ότι λέμε κακίες μόνο για... Εδώ ας πούμε είναι αμφιλεγόμενο το όνομα.
το Κούγκ, ας πούμε. Δηλαδή, γιατί ρε φίλε, δηλαδή, είναι λεγόμενο το όνομα. Είναι ωραίο όνομα για SUV. Είναι ωραίο όνομα για, για όλο τον υπόλοιπο κόσμο. Δηλαδή, πώς είχε βγει. Άμα δεν σου άρεσε εσένα, δηλαδή, δεν φταίμε. Περίμενα να σου πω τώρα. Άντε, να σου πω το παρά. Βγαίνει το Ρενό το Καγκού. Σε παραπέμπει. Πρόσεξε με λίγο. Ναι. Και τι. Για ποια χρήση. Δεν βγήκε. Τρανσπόρτερ χρήση. Έτσι, μπράβο. Και τι σημασία έχει. Βγήκε και τον Ντόκερ. Τον Ντόκερ. Έχει τη σημασία η λέξη. Ναι. Φόρτωσε μέσα το γαϊδούρι. Να στο βγάζανε Ντόνκι. Είναι και αυτό. Είναι. Κάτσε. Έχεις άδικο. Ένα χρόνο έχεις. Όνομα το δεσσία. Λοιπόν, πρόσεξε τώρα. Το θέμα ποιο είναι ότι. Αυτό. Ρενό Καγκού, ας πούμε. Έβαζα άλλο στην πρόθεση. Πρόθεση, δεν έβαζε καν πρόθεση. Έβαζε και το υπόλοιπο και προβληματιζόταν. Αυτά. Και δεν έχει καμιά σχέση. Αυτό να πει. Δεν πειράζει. Είναι μερικά πράγματα στην Ελλάδα που. Εντάξει, κάνουμε τη διαφορά. Άμα θες να βρεις πρόβλημα, βρίσκεις εσύ. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Ούτως ή άλλως νομίζω δηλαδή, ότι μετά εντάξει. Από τόσα τεστ. Έτσι, εντάξει. Πραγματικά έχουμε γίνει. Εγώ και ο Κοτσάνης, οι κακές υπεθερές. Δηλαδή μπαίνουμε σε οποιοδήποτε αυτοκίνητο και ψάχνουμε να βρούμε πρώτα το αρνητικό. Και μετά θα δούμε τα καλά. Γιατί πλέον η αλήθεια είναι ότι δεν υπάρχουν κακά αυτοκίνητα. Και είμαστε ευτυχισμένοι που δεν υπάρχουν κακά αυτοκίνητα. Και επειδή μια εταιρεία που σέβεται το όνομά της και κάποια στιγμή θα αναφερθώ και στη διαφήμιση που κυκλοφορεί στην Ελλάδα με τα ανασφάλιστα, αλλά δεν είναι επί της ώρας. Δεν ρισκάρει και σου δείχνει με έναν άλλο τρόπο διαφορετικό κάποια πράγματα τα οποία είναι στη ζωή μας και αφορά τις νέες τεχνολογίες. Η BMW λοιπόν τόλμησε και στην προσπάθειά της να δείξει την αυτόνομη οδήγηση το ότι είναι το μέλλον της αυτοκίνησης έκανε τελείως διαφορετικό σποτ από ό,τι έχει βγει μέχρι τώρα. Η διαφήμιση αυτή έχει εμπνευστεί από ταινίες τρόμου και πραγματικά κόβει την ανάσα. Όπως αναφέρει η BMW, και σωστό το αναφέρει, δεν υπάρχει κανένας λόγος να φοβόμαστε νέες τεχνολογίες, καθώς οι κατασκευαστές εργάζονται για ένα ασφαλέστερο κόσμο με λιγότερα ατυχήματα. Από το The Ring είναι το. Το βίντεο πραγματικά είναι εκπληκτικό και όντως ρισκάρισε και το δείχνει με τον πιο χαρακτηριστικό τρόπο τις νέες τεχνολογίες και τι σημαίνει πλέον αυτόνομη οδήγηση. Στον αντίποδα, με τα ανασφάλιστα οχήματα που παρουσιάζει κάποια εταιρεία με χιουμοριστικό τρόπο στη χώρα μας και πείτε μου εσείς σε μια χώρα που μαστίζεται από τροχαία δυστυχήματα κάθε μέρα κλαίμε και κάποιον ο οποίος έφυγε από τροχαίο δυστύχημα είτε σε αυτοκίνητο, είτε σε μηχανάκι, είτε σε πατίνι, είτε σε ποδήλατο. Χτύπα για το πατίνι γιατί. Να σου λέει ότι τι θα πάθεις αν έχεις ανασφάλιστο όχημα και στο δείχνει με χιουμοριστικό τρόπο. Όχι, για μένα επειδή αυτή η εταιρεία έχει δείξει την κοινωνική της ευθύνη τόσα χρόνια στην χώρα μας, θα μπορούσε να το δείξει με ένα πολύ πιο δυνατό τρόπο και να βάλει τον Έλληνα πολίτη αυτής της χώρας, ο οποίος έχει το ανασφάλιστο όχημά του, να πάει να ασφαλίσει το αυτοκίνητό του. Δεν έχετε καταλάβει πολύ μάλλον και ή τουλάχιστον αν έχετε κάποιους στο οικογενειακό περιβάλλον ή φίλους, εξηγήστε τους πάρα πολύ όμορφα το τι θα συμβεί σε περίπτωση που έχετε ανασφάλιστο όχημα και δεν είναι το θέμα του τρακαρίσματος, του απλού. Η λαμαρίνα θα γίνει. Έτσι, αν χτύπα ξύλο, σκοτωθεί κάποιος ή τραυματιστεί και μείνει ανάπηρος, δεν μπορείτε να φανταστείτε το τι θα γίνει από εκεί και πέρα. Προειδοποιήστε γνωστούς και φίλους και οικογενειακό περιβάλλον να ασφαλίζουν τα οχήματά τους. Βοηθήστε τους να τα ασφαλίζουν αν δεν μπορώ να... Εντάξει, γίνονται και αυτά. Εντάξει, γιατί πλέον οι ασφάλειες είναι φθηνές, δεν είναι τόσο ακριβές όπως ήταν παλιά. Πολύ ανταγωνισμός. Πρέπει να γίνεται ασφάλιση αυτοκινήτου.
Είναι μάστιγα στη χώρα μας το ανασφάλιστο όχημα. Περίπου κυκλοφορούν 1 εκατομμύριο ανασφάλιστα οχήματα. Πλέον δεν ξέρεις, όταν είσαι εσύ νομοταγής πολίτης και έχεις ασφαλίσει το αυτοκίνητό σου, πληρώνεις την ασφάλειά σου τακτικά. Γιατί πρέπει να είναι ασφαλισμένο το αυτοκίνητο, να πάθεις κάτι συγκρότας με ένα ανασφάλιστο όχημα. Είναι πολύ δύσκολη κατάσταση. Και να σε τρακάρει το φτερό και να σου τσαλακώσει την πόρτα ή να σε κάνει μια μικροζημιά, αυτό είναι το εύκολο. Το δύσκολο είναι το θέμα. Να πάει σοβαρός τραυματισμός ή ακόμα και θάνατος. Ή παράσει ποδηλάτη, παράσει πεζού, παράσει με πατίνι, που μπήκαν τα πατίνια πλέον στη ζωή μας. Όχι. Ήθελα με πολύ πιο δυνατό τρόπο. Δεν είναι χιουμοριστικό αυτό το πράγμα. Στην επόμενη εκπομπή θα σας κάνουμε και μια... θα πούμε και ένα θεματάκι για μια έρευνα που έγινε για τους ποδηλάτες και κατά πόσο είναι λίγο πιο συνειδητοποιημένοι, έτσι, αυτοί που οδηγούν ποδήλατο αλλά και αυτοκίνητο, όπως είναι και κάπως έτσι με αυτούς που οδηγούν και μηχανή και αυτοκίνητο, αλλά θα μας πάρει ώρα, θα το πούμε στην επόμενη. Και δεν μπορεί να δείχνεις εσύ την τελευταία στιγμή να ασφαλίζεις το αυτοκίνητο. Ένα άλλο μεγάλο, γιατί η δύναμη της εικόνας σου μένει. Τελευταία στιγμή να τρέχεις να ασφαλίσεις το αυτοκίνητο. Όχι, αυτό δεν πρέπει να το δείξεις. Ναι, έτσι ακριβώς. Ό,τι δηλαδή πρέπει να γίνει έτσι πρώτα και να... εντάξει, δεν είναι χιουμοριστικό. Πάμε να ελαφρύνουμε πάλι λίγο το κλίμα, γιατί έχουμε ιβέντα στο Κοτσάνι, δηλαδή είπαμε να το ελαφρύνουμε, μας το βάρινες πάλι. Κράτα και κάτι. Πόρτο Παλάς μας περιμένει. Και όχι μόνο εμάς, όλο τον κόσμο. Έτσι, πάμε να οδηγήσουμε τα BMW X. Νοικογένεια X. Λοιπόν, που πάμε. Που φρόντισε η BMW να φέρει όλα τα μοντέλα της εδώ, σε ένα ειδικά διαμορφωμένο χώρο, με ράμπες, για να μπορέσουμε να οδηγήσουμε μια πίστα κάποιων προδιαγραφών. Έτσι. Να δούμε τι μπορούν να κάνουν τα μοντέλα X. Λοιπόν, εκεί θα είμαστε, έτσι, με το που κλείνουμε την εκπομπή φεύγουμε, πάμε και εμείς εκεί, να έρθετε να τα πούμε από κοντά, να γνωριστούμε από κοντά. Πάμε να πούμε έτσι ένα ανάλαφρο θεματάκι. Την εταιρεία Veygo, τη Βρετανική ασφαλιστική εταιρεία, την ξέρεις, τα Σκοτσάνη μας έχει απασχολήσει πάρα πολλές φορές, γιατί βγάζει πολλές πολλές στατιστικές συνέχεια. Μια για εταιρεία που σέβεται. Για ποια, με τα προβλήματα, χωρίς προβλήματα, με κλοπές, με οτιδήποτε, με θα τα πάντα. Θα ήθελα να το δω αυτό και από μια ελληνική εδώ στη χώρα μας. Δεν είναι μόνο η έξω. Ναι. Μια εταιρεία που σέβεται το όνομά της και είναι ασφαλιστική εταιρεία και καλύπτει κάποια πράγματα. Να κάνει μια έρευνα. Έτσι. 2-3 χρόνων. Κάτι να μας πούνε. Λοιπόν, επιχειρεί λοιπόν αυτή η Βρετανική ασφαλιστική να μας δείξει ποια είναι τα δημοφιλέστερα αυτοκίνητα στο Instagram. Εντάξει. Γιατί τα social media έχουν μπει για τα καλά στη ζωή μας. Εννοείται. Πλέον όλοι με ένα κινητό στα χέρια και να μιλάμε στο Facebook και στο Instagram ή στο Twitter. Έτσι, πλέον βλέπουμε, είναι οι άνθρωποι με τις μπλε φάτσες που λέμε, έτσι, που αρχίζει πέφτει ο ήλιος, φωτίζει η οθόνη και βλέπεις τα μπλε προσωπάκια να κυκλοφορούν στους δρόμους χωρίς να κοιτάζουν οι διαβάσεις. Δεν χρειάζεται παραδείγματος χάρη. Είναι εκεί, στο... Ο Νεκτάριος δεν είναι μπλε προσωπάκια, καλά, γιατί εντάξει, το κρατάει λίγο μακριά το κινητό και δεν βγαίνει μέχρι εκεί το μπλε. Ναι. Τι να κάνουμε. Βλέπει και μακριά. Σωστά, είναι γεράκι. Στο χρωστούσα για τα μαλλιά, να ξέρεις. Δεν ξεχνάω τίποτα. Αυτά που καταμετρήθηκαν είναι οι αναρτήσεις και κυρίως τα hashtags που τη συνοδεύουν. Έτσι, και ενώ αυτό που περιμένει κανείς είναι να κυριαρχούν κάθε είδος supercar, που δεν είναι μόνο εντυπωσιακά στο δρόμο αλλά και στις φωτογραφίες, η πραγματικότητα με βάση τα αποτελέσματα είναι διαφορετική, Τάσο. Για πες λοιπόν τι λένε οι Βρετάνοι. Στην πρώτη θέση, με σχεδόν 12 εκατομμύρια hashtags, το αμερικάνικο muscle car Ford Mustang. Ενώ δεύτερο, με 7,5 εκατομμύρια hashtags, το Honda Civic, ρε φίλε. Το απλό κιόλας. Έτσι, γιατί το Type R είναι στη 18η θέση. Την πρώτη τριάδα κλείνει με 7 εκατομμύρια το Nissan GT-R και η πεντάδα κλείνει με BMW M3, Jeep Wrangler και αμέσως μετά Chevrolet Camaro, Corvette, BMW M4
Lamborghini Aventador που είναι το πρώτο supercar και το Audi R8. Εντάξει, δεν περίμενες και εσύ όντως, δηλαδή. Δεν είναι τους Αμερικάνους. Δεν περίμενες. Από τα αυτοκίνητα που κυκλοφορούν στην Ευρώπη, τα πιο αντιφωτογραφικά είναι η Mercedes R-Class με μόλις 603, το Toyota Prius με μόλις 583. Ενδιαφέρον είναι πως η Ferrari, που σχεδόν όλοι πιστεύουν θα κυριαρχούσει, είναι εκτός τριαντάδας. Δεν τους ενδιαφέρει τους άλλους, βρε. Τι απασχολούν τα Hasdaq τώρα. Ενώ στην 21η θέση είναι το Opel Corsa. Εντάξει. Ferrari, είστε, το απασχολεί το Hasdaq τώρα. Λοιπόν, και βγήκε και η λίστα. Και να πούμε αυτό νομίζω και να τελειώνουμε σιγά σιγά. Έτσι βγήκε και η λίστα με τα 10 πιο κλεμμένα αυτοκίνητα στην Αμερική. Φίλε δηλαδή. Honda Civic του 98. Δηλαδή εν έτη. Αφού δεν μπορείς να αποκτήσεις. Εν έτη 2018. 19. Ναι, είναι για το 2018 βγήκαν τα αποτελέσματα. Εντάξει, το 19 τώρα μπήκε εγώ. Δηλαδή Μάρτον. Πρώτο σε κλοπές, σε κλοπή είναι το Honda Civic του 98. Θέλω εγώ, άρα δεν μπορώ να το πάρω. Πρέπει να το βρω κάπου. Τι θα κάνω? Έλα εδώ στην Ελλάδα, δώσε χιλιάρικο πάρτο ρε φίλε. Δηλαδή, το 98 πόσο, όχι, χιλιάρικα. Να κάνω πολλά. Γιατί, λοιπόν, Honda Accord του 97. Ορίστε. Το Ford F150 του 2006. Καλά, εδώ πρέπει να γίνεται χαλός. Chevrolet Silverado με, του 2004, το Toyota το Camry που δεν έρχεται εδώ, έτσι γιατί τα άλλα ερχόντουσαν τόσο πάντων. Τα πρώτα δύο έρχονται, αλλά... Του 2017, που είναι το πιο καινούριο από όλα αυτά το Toyota Camry, Nissan το Altima... Είδες ο άλλος σκέφτεται. Το 16. Δεν θα το πάρω, το 17, το κλέψω. Ναι. Έτσι ρε φίλε. Πήρε το 98 το Civic. Έτσι. Πάλιωσε. Σου λέει θα πάρω το χρόνο Altima. Συλλέκτης είναι. Το Toyota Corolla του 2016... Το Dodge, το Ram, το Pickup. Δηλαδή το γιώτα και στα κλεμμένα. Και τελευταίο το Chevrolet το Impala του 2008. Αυτά είναι τα 10 πιο κλεμμένα. Δεν φύγε Corolla του 16. Ναι. Εντάξει. Δεν άποψε Αμερικάνο ούτε. Ναι, εδώ δεν σε κάνει το ότι είναι πρώτο μακράν με 45.000 κλοπές στο Civic του 98. Το κινητό. Εντάξει, εκεί να ξέρεις γιατί τα παίρνουν. Ναι. Τα παίρνουν, τα κάνουν τούμπανα και τα βγάζουν μετά σε street race. Γιατί τα παίρνει, εντάξει. Λοιπόν, νομίζω αυτά τα σοκοτζάνι για σήμερα. Είναι 10:56. Να ευχαριστήσουμε την BMW Velmar που είναι ο μεγάλος χορηγός εκπομπής Safety Car. Να πούμε ότι φεύγουμε κατευθείαν, πάμε στο event. Στο Πόρτο Παλά, σας περιμένουμε εκεί. Βέβαια, Βελμάρ, Μαρίνο, αντίπα 10. Έτσι, να τα λέμε. Βρίσκεται το χώρο εκεί, πηγαίνετε, διαλέγετε τον BMW που σας αρέσει και στις τιμές της BMW. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται, καθώς οι τιμές έχουν κατέβει. Πρώτο αυτό. Και πάμε τώρα στο event. Πόρτο Παλά. Ξεκινά από τις 11 μέχρι τις 7 το απόγευμα. Έτσι ακριβώς. Όλα τα μοντέλα X βρίσκονται εκεί. Ελάτε. Με το δίπλωμα στα χέρια, να είστε, το δίπλωμα να είναι από 5 ετών και πάνω, ναι. Ξεκάθαρα πράγματα, έρχεστε, δηλώνετε συμμετοχή, οι εκπαιδευτές BMW θα είναι εκεί, να σας δείξουν πώς θα κάνετε κάποια πράγματα σε ειδικές ράμπες που έχουν στηθεί, για να απολαύσετε ένα μοντέλο X οδηγικά. Ακολουθεί. Ένας απλός παρατηρητής, μόνο απλός δεν είναι. Ο μεγάλος. Γιώργος Συρίγος. Μεγάλος, όχι ηλικία. Εντάξει. 40 χρόνων άνθρωπος είναι. Αλλά μεγάλος. Σε κύρος. Εννοείται. Το πάνω περιμένουμε. Έτσι, να έρθει να σας πει τα πράγματα από την καλή. Και από την ανάποδη. Έτσι ακριβώς. Εμείς ανανεώνουμε για το επόμενο Σάββατο στις 9 με πολλά πολλά νέα από το event που θα γίνει. Τι κομματάρα έβαλε Σωτήρη. Έτσι, Σωτήρης Δασκαλάκης ήταν μαζί μας. Από τον Τάσο Κοτσάνη. Το Μάνο Γνωστόπουλο. Να έχετε ένα καλό και safety Σάββατο Κυριακό. Γεια σας.